Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε post game στο Λίμπερο. Όπως κάθε Σάββατο Κυριακή από τις 10 μέχρι και τη 1 θα πάμε παρέα. Γιώργος Παναγιωτήτης πίσω από το μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε εδώ για να δούμε ό,τι συνέβη σήμερα, ό,τι συμβαίνει ακόμη στην αγωνιστική δράση, η οποία ήταν πλούσια για ακόμη μια Κυριακή. Έχουμε σε εξέλιξη φυσικά το ντέρμπι στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-1 στο 81ο λεπτό και ενώ αυτή τη στιγμή αποχωρεί ο Κώστας Φορτούνης, δίνει τη θέση του στον Γιάκια Τουρέ. Πριν από περίπου 10 λεπτά έχει αποχωρήσει και ο Λαζάρος Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος ήταν ίσως το κεντρικό πρόσωπο αυτού του ντέρμπι, αλλά αγωνιστικά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει. Δεν κατάφερε να διακριθεί με την παρουσία του στο μάτς, δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Δέχτηκε και πολλές αποδοκιμασίες από τους φίλους του ΣΑΕΚ. Όλα όσα είχαν προηγηθεί το τελευταίο διάστημα νομίζω ήταν αναμενόμενο αυτό. Πάντως ο Λάζαρος μέσα στο παιχνίδι δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία πριν. Η ΑΕΚ ζήτησε ένα πέναλτι το οποίο δεν φάνηκε να υπάρχει παράβαση. Όπως είδαμε και το replay της φάσης. Στο 82 τώρα το match. Μένει το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Θα σας ενημερώνουμε φυσικά για την εξέλιξη του παιχνιδιού του πολύ μεγάλου ντέρμπι της 6 αγωνιστικής της Super League. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το αποτέλεσμα αυτό για να δει την απόσταση του, πώς θα διαμορφωθεί μάλλον ο βαθμολογικός πίνακας μετά το πέρας αυτής της αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος του Βορρά έκανε το καθήκον του νωρίτερα στο γήπεδο της Τούμπας, κέρδισε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 2-0 χωρίς να πιάσει βέβαια υψηλά στάνταρ απόδοσης. Μετά από ένα επίπονο θα λέγαμε διάστημα με συνεχόμενα παιχνίδια υψηλής έντασης σε δύσκολο επίπεδο, το έβγαλε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία μπορούμε να πούμε η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Συνέχισε και σήμερα με νίκη, παρότι δεν έθελξε με την απόδοσή της, επαναλαμβάνω. Βρήκε τα γκολ από δύο εκτελέσεις κόρνερ του Πέλκα, ο Μαουρίσιο στο 16 άνοιξε το σκορ. Ο Κρέσπο έκανε τη διαφάνεια στο 89, η μπάλα κόντραρε στον Καρό σε ένα γκολ που πιο πολύ αυτό γκολ νομίζω ήταν, καθώς άλλαξε πορεία η μπάλα και ξεγέλασε τον πολύ καλό κατά τα άλλα Χουάντερσον σήμερα στην Τούμπα. Πήρε μια νίκη ουσία ο ΠΑΟ, κρατάει το αποτέλεσμα, κρατάει τους τρεις βαθμούς που τον κρατούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εκεί όπου ισοβαθμεί με τον Ατρόμητο, ο οποίος νίκησε με 1-0 τον Παζιάννενα σε παιχνίδι που έγινε επίσης νωρίτερα στο Περιστέρι. Σκόρερ ο Κουλούρης για τον Ατρόμητο, που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη σεζόν, ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός. Ενώ όσο ήμασταν στο διαφημιστικό διάλειμμα, έχει σοφαρίσει και η Μπαρτσελόνα τη Βαλένθια. Ακούσατε πριν τον Δημήτρη να σας λέει για το προβάδισμα της Βαλένθια στο Μεστάγια, σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Λα Λίγκα, το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Μέση σοφάρισε στο 23ο λεπτό, αυτή την ώρα συμπληρώνεται μισή ώρα παιχνιδιού στο Μεστάγια. Βαλένθια Μπαρτσελόνα 1-1. Θα δούμε φυσικά στην πορεία της εκπομπής και ό,τι έχει συμβεί στα ευρωπαϊκά γήπεδα και σήμερα είχαμε πλούσια δράση. Θα έχουμε και μπάσκετ φυσικά για τη νίκη του Άρη σήμερα στο Λαύριο, στην πρεμιέρα της Basket League. Χθες ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ νικηφόρα επί του Ρεθύμνου στο Παλατάκι. Σήμερα ο Άρης και αυτός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην έδρα του Λαύριου με 73-70. Είχε και παράπονα από τη διαιτησία η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Θα τα δούμε αναλυτικά όλα στην πορεία. Φυσικά θα έχουμε σχόλια, ρεπορτάζ, αναλύσεις, οτιδήποτε υπάρχει από το post game της σημερινής νίκης του ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Απόλλωνα Σμύρνης και θα δούμε ό,τι άλλο συμβαίνει στην αθλητική επικαιρότητα. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στο Λίμπερο 107,4, να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 με από γκολ του Φορτούνη από το 58ο λεπτό του ντέρμπι στο ΑΚΑ. Ο Κώστας Φορτούνης πέτυχε ένα πραγματικά καταπληκτικό γκολ. Με ένα φοβερό σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Μπάρκα. Τρομερή εκτέλεση, τρομερό γκολ από το Φορτούνη, πραγματικά. Και αυτό είναι το οποίο μέχρι στιγμής καθορίζει το ντέρμπι στο ΑΚΑ και δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ στο πρώτο μήχρονο, η Ένωση είχε την υπεροχή. Ο Ολυμπιακός είχε μόλις μία τελική προσπάθεια στο πρώτο μέρος. Βέβαια, αυτή ήταν δοκάρι, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Ο Χασάν είχε με σουτ μέσα από την περιοχή το δοκάρι. Έληξε κάπως έτσι το ημίχρονο. Μπήκε πιο δυνατά ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος. Προηγήθηκε με το εκπληκτικό αυτό γκολ του Φορτούνη στο 58. Και τώρα, έτσι όπως κυλάει το μάτς, δεν βλέπω κάτι να αλλάζει. Η ΑΕΚ δεν δείχνει ικανή να φέρει το μάτς στα ίσια. Δεν ξέρω τώρα αν αυξήσει την πίεσή της όσο πλησιάζουμε προς το σφύριγμα της λήξης. Και θα καταφέρει ίσως να βρει τον γκολ της σοφάρης. Το 87 είναι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός δείχνει πάντως να ελέγχει, να διατηρεί αυτό το προβάδισμα. Θα του δώσει μια πολύτιμη νίκη μετά την ήττα του από τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. Να πάρει αυτό το ντέρμπι. Η ΑΕΚ, αν χάσει και σήμερα, έχει χάσει και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Χάσει και αυτό το ντέρμπι στην έδρα της. Σίγουρα θα την αφήσει κάπως πίσω και ψυχολογικά, ίσως στη μάχη του τίτλου. Το Βαλένθια Μπαρτσελόνα πάντα στο 1-1 και ενώ τώρα έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Ο Μπακασέτας είναι στην εκτέλεση. Να μια μεγάλη ευκαιρία, τη χάνει όμως η ΑΕΚ. Κεφαλιά ήταν από τον Λαμπρόπουλο, αν είδα σωστά. Στο 88, ολομόναχος βρέθηκε στην καρδιά της έμενας του Ολυμπιακού. Ο Λαμπρόπουλος πήρε την κεφαλιά από κοντά, αλλά έστειλε την μπάλα out, ανάστοχος και παραμένει το 0-1
υπέρ του Ολυμπιακού μέσα στο ΑΚΑ. Θα πούμε φυσικά συνέχεια περισσότερα, θα έχουμε περισσότερη ανάλυση και σχολιασμό για την νίκη του ΠΑΟΚ. Πάντως έτσι ως μια εισαγωγή, ως ένα πρόλογο, να πω εγώ ότι ο ΠΑΟΚ και σήμερα δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του. Δεν ήταν καλός, όπως γενικότερα το τελευταίο διάστημα δεν είχε θέλξει με την απόδοσή του, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο ΠΑΟΚ καταφέρει να έχει την ουσία, να βρει τον τρόπο να παίρνει τα αποτελέσματα. Αυτό έκανε και σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Σε ένα μάτς, βέβαια, εντάξει, με έναν αντίπαλο χαμηλότερο επίπεδο, έτσι όπως είναι ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος ήρθε με νέο προπονητή, τον Γιάννη Μαντζουράκη, σήμερα στην Τούμπα. Έπαιξε λίγο ξύλο, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Με σκληρά μαρκαρίσματα προσπάθησε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα να πάει το παιχνίδι εκεί, στη δύναμη, σκληράδα. Ο ΠΑΟΚ βρήκε τον γκολ νωρίς, στην πρώτη ουσιαστικά φάση που είχε στο παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είχε τον απόλυτο έλεγχο. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά πέρα από μια κεφαλιά εκεί του Μάντζιου στο δεύτερο μέρος, στο 68 η φάση που ήταν μόνος του στην περιοχή του ΠΑΟΚ ο έμπειρος Έλληνας επιθετικός. Αστόχησε. Από εκεί και πέρα βρήκε και το δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ με κόρνερ επίσης με την κεφαλιά του Κρέσπο. Και είχε τον τρόπο και να πάρει τους 3 βαθμούς χωρίς να, συγγνώμη, να ανεβάσει τροφές, χωρίς να χρειαστεί να κάνει σπουδαία πράγματα μέσα στο γήπεδο, αλλά να έχει την ουσία. Και αυτό είναι που μετράει. Άλλωστε, όταν κάνεις πρωταθλητισμό, ο ΠΑΟΚ διατήρησε το απόλυτο σερινικό. Έχει το 6-6. Είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ενώ έχουμε γκολ ισοφάρισης στο 90. Στο ντέρμπι, ο Μπακασέτας, αν έχω προλάβει να δω σωστά. Ναι, 1-1 για την ΑΕΚ. Λοιπόν, να που λέγαμε ότι η ΑΕΚ δεν φαινόταν ικανή να απειλήσει. Δεν είχε κλείσει ο Ολυμπιακός στα καρέ του για να πιέζει. Και όμως βρίσκει τον γκολ της ισοφάρισης στον 90 λεπτό με σκόρερ τον Μπακασέτα. Ένα αποτέλεσμα που νομίζω βολεύει. Εφόσον φυσικά δεν αλλάξει κάτι και στα λεπτά των καθυστερήσεων που απομένουν και παραμείνει αυτό το 1-1, νομίζω αυτό το αποτέλεσμα βολεύει πάρα πολύ και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, το ΠΑΟΚ ίσως περισσότερο, διότι θα παραμείνει στην κορυφή και θα τους έχει και τους δύο. Είναι ωραία κεφαλιά του Μπακασέτα. Έχει νικήσει κατά κράτος στον αέρα. Ποιον, τον Γκιγέρμε, αν έχω προλάβει να δω, ναι. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Γιαννιώτη. Ωραία κεφαλιά λοιπόν του Μπακασέτα. Στα δίχτυα του Γιαννιώτη, 1-1 για έξω 90, ισοφαρίζει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Και όπως ξεκίνησα να αναφέρω, αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον δεν αλλάξει και στον χρόνο που απομένει στα λεπτά των καθυστερήσεων, βολεύει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ. ΆΚ και ο Ολυμπιακός θα πάνε αμφότεροι στους 13 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ είναι στους 16, θα αποκτήσει απόσταση 3 βαθμών και από τους δύο στο βαθμολογικό πίνακα της Super League, ενώ τους έχει κερδίσει και τους δύο στα ντέρμπι που έχουν δώσει μέχρι στιγμής για τον πρώτο γύρο. Αμέσως από πολύ νωρίς ο ΠΑΟΚ με το 6-6 και έχοντας πάρει τα δύο ντέρμπι παίρνει ένα προβάδισμα που μπορεί να του δώσει και ψυχολογική όθηση αν θέλετε για τη συνέχεια στην μάχη του τίτλου. Είναι 4 λεπτά των καθυστερήσεων, βρισκόμαστε στο δεύτερο αυτή τη στιγμή στο ντέρμπι. Η ΑΕΚ τώρα θα πιέσει αυτά τα δύο λεπτά που απομένουν έχοντας και την ψυχολογία. Να δούμε αν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι. Πολύ ωραία κεφαλιά του Μπακασέτα, πάντως ένα δύσκολο γκολ που άλλαξε τις ισορροπίες στο φινάλε του ντέρμπι. Πάντως, όσον αφορά το άμεσο επόμενο διάστημα, μόλις επανέλθουμε δηλαδή από τη διακοπή, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να χαρακτηριστεί κάπως βολικό έτσι και επιθυμητό και για τον Άρη, ο οποίος με την ήττα του χθες από τον Πανιόνιο έμεινε στους 12 βαθμούς. Θα μείνει μόλις ένα βαθμό πίσω και από τους δύο, τους οποίους έχει να αντιμετωπίσει στο προσεχές διάστημα. Μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κλάνης Βικελίδης και Τρινόμαυροι θα έχουν να αντιμετωπίσουν ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Την ΑΕΚ εκτός έδρας στο ΆΚΑ, τον Ολυμπιακό στο Κλάνης Βικελίδης. Και θα ήθελαν και εκείνοι φυσικά και η ομάδα του ΠΑΟΚ Ωρέρα. Με αυτήν την ισοπαλία, τη διαφαινόμενη ισοπαλία στο ΆΚΑ, να έχουν από κοντά τις δύο ομάδες. Ενώ χάνει μεγάλη ευκαιρία η Βαλένθια στο άλλο μάτς που βρίσκεται σε εξέλιξη, το πολύ σημαντικό ντέρμπι, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε στην Ισπανία. Βαλένθια-Μπαρτσελόνα 1-1 στο 31ο λεπτό και μόλις έχασε μια σπουδαία ευκαιρία η Βαλένθια. Τέταρτο τώρα λεπτό των καθυστερήσεων παίζουμε στο ΆΚΑ. Για να δούμε τώρα, έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ στο χώρο του κέντρου και όπως φαίνεται θα μαζέψει κόσμο στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ναι, ανεβαίνουν όλοι μπροστά, όλος ο Ολυμπιακός πίσω φυσικά. Όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ στα καρέ των Ερυθρολεύκων. Να δούμε. Τελευταία φάση ήταν αυτή λογικά. Ο Γκάλο θα κάνει το γέμισμα. Έχουν ανέβει όλοι και τρινόμαυροι μπροστά. Όλο το ΆΚΑ στο πόδι. Τελευταία φάση. Να δούμε αν μπορεί η ΑΕΚ να κάνει ίσως και την μεγάλη ανατροπή. Όχι, απομακρύνουν οι Ερυθρόλευκοι. Α, και πάει να φύγει τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μποντένσε. Ταχύτατα στην αντεπίθεση. Για να δούμε. Μένουν άλλα 25 δευτερόλεπτα. Το κρατάει ο ρέφερι. Ο Μποντένσε έχει φύγει ταχύτατα. Έχει διανύσει το μισό γήπεδο. Γυρίζει και για τον Χασάν. Ω, μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό και τη χάνει. Πω. Τεράστια ευκαιρία με τον Φετβαζίδη για να πάρει ο Ολυμπιακός να αποδράσει με το διπλό από το ΆΚΑ στο 24ο λεπτό, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φετβαζίδης σπαταλά. Ο Ποντένης έκανε μια τρομερή κούρσα από αριστερά. Πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, διένυσε το μισό γήπεδο. Έσπασε για τον Γκερέρο.
ο οποίος έδωσε με τη μία το επερχόμενο Φετβαζίδη από δεξιά. Εκείνος βρέθηκε απέναντι από την εστία του Μπάρκα, όμως το πλασέ του ήταν απογοητευτικό. Έστειλε την μπάλα ψηλά out, ενώ είχε όλο το χώρο και το χρόνο για να σημαδέψει σωστά και να βρει εστία, να πλασάρει στα δίχτυα, να κάνει το 1-2 και να δραπετεύσει ο Ολυμπιακός εντός εισαγωγικών με διπλό από το ΑΚΑ. Δεν τα κατάφερε ο Φετβαζίδης, αστόχησε και έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, αποδεικνύεται μοιραίος του ντέρμπι. Τελικό αποτέλεσμα 1-1 λοιπόν στο ΑΚΑ, στο ντέρμπι της έξι αγωνιστικής Super League. ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-1, μοιράζονται από ένα βαθμό κυτρινό-μαυρή και ερυθρόλευκη. Με το εκπληκτικό γκολ του Φορτούνη στο 58, με τρομερό σουτ εκτός περιοχής που νίκησε τον Μπάρκα και με την πολύ ωραία κεφαλιά του Μπακασέτα στο 90, διαμορφώθηκε αυτό το 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Στο πολύ μεγάλο ντέρμπι, αποτέλεσμα που όπως προείπα βολεύει σίγουρα τον ΠΑΟΚ, καθώς αποκτά προβάδισμα με διαφορά 3 βαθμών εναντί και των δύο άλλων διεκδικητών του τίτλου, αν θέλετε. Ο ΠΑΟΚ που συγκατοικεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με τον Ατρόμητο, ΠΑΟΚ που ξεκίνησε και με μείον 2, να μην το ξεχνάμε. Αυτό θα μπορούσε να είναι στους 18 βαθμούς τώρα, αν δεν είχε την περσινή ποινή αφαίρεση 2 βαθμών από το φετινό πρωτάθλημα. Θα είχε 18 βαθμούς με το 66, έχει 16. ΑΕΚ και Ολυμπιακός έχουν από 13. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει και τους 2. Νομίζω ήταν το ιδανικότερο σενάριο αυτό για το δικέφαλο του Βορρά απόψε, για να πάει έτσι με αυτήν την κατάσταση διαμορφωμένη σε βαθμολογικό πίνακα να πάει στη διακοπή. Ενώ χτυπιούνται τώρα ο Τσιμίκας εκεί, χτυπιέται. Δεν μπορεί να πιστέψει πως δέχτηκε τον γκολ η ομάδα του στο 90 και έχασε αυτή τη μεγάλη ευκαιρία με τον Φετβαζίδη στο 94. Κερδισμένο νομίζω είναι, αν μη τι άλλο, ο ΠΑΟΚ από αυτό το αποτέλεσμα στο ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και μιας και ολοκληρώθηκε το σημερινό μενού για την έκτη αγωνιστική της Super League, να ρίξουμε έτσι μια συνολική ματιά για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Απομένει ένα παιχνίδι για να ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λοιπόν, είχαμε το Σάββατο Πανιώνιος Άρης 1-0, Πανετολικός Λεβαδιακός 2-1 και Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός 1-1. Είχαμε σήμερα Λαμία Όφη 1-1, δύο ομάδες που δεν λένε να πάρουν νίκη μέχρι τώρα. Ο Όφη είναι στους 2 βαθμούς και η Λαμία στους 3, έχοντας 3 σοπαλίες και 2 σοπαλίες αντίστοιχα. ΠΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης 2-0. Στην Τούμπα σήμερα το απόγευμα με τους Μαωρίσιο και Κρέσπο να ουσιαστικά να είναι μια επιβράβευση για τους ίδιους αυτά τα γκολ για το τελευταίο πολύ καλό διάστημα που έχουν κάνει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν. Είναι ειδικά ο Μαωρίσιο πολύ βελτιωμένος στο τελευταίο διάστημα και σήμερα έχει καλή απόδοση πέρα από τον γκολ, και ο Κρέσπο ήταν αρκετά καλός και ο Σάχοφ έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι, θα μπορούσαμε να πούμε. Ατρόμητος πας για ένα 1-0 με τον γκολ του Ευθύμη Κουλούρη. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ντέρμπι της ημέρας 1-1. Αύριο στις 7 ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική με το παιχνίδι Ξάνθια ΑΕΛ στα Πηγάδια στις 7, επαναλαμβάνω, το μάτς. Και να δούμε και το βαθμολογικό πίνακα πώς έχει διαμορφωθεί. ΠΑΟΚ και Ατρόμητος από 16 βαθμούς στην κορυφή συγκατοικούν. Ακολουθούν ΑΕΚ και Ολυμπιακός, έχουν από 13 βαθμούς μετά το βαθμό που μοιράστηκαν σήμερα στο ισόπαλο ντέρμπι του ΑΚΑ με το 1-1. Ο Άρης έχει 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στους 10. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έσπασε το απόλυτο του χθες με την ισοπαλία στην Τρίπολη, διατήρησε όμως το αίτητο, αλλά θυμίζουμε ότι έχει ξεκινήσει με μείον 6, οπότε βρίσκεται στους 10 βαθμούς και στην έκτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. 8 βαθμούς έχει ο Πανετολικός, 7 ο Πανιώνιος. Από 6 έχουν Ξάνθη και ΑΕΛ που αναμετρώνται αύριο στο μάτς που ρίχνει την αυλαία της εξαγωνιστικής. 6 έχει και ο Παζιάννενα, 4 ο Αστέρας Τρίπολης, 3 η Λαμία, 3 ο Λεβαδιακός, 2 Όφη και χωρίς βαθμό παραμένει ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος έχασε και σήμερα στην Τούμπα και έχει 6-6 ήττες. Ένα τραγικό ξεκίνημα, πολύ αρνητικό, με αλλαγές προπονητών εκεί η ομάδα του Απόλλων Σμύρνης. Ο Γιάννης Μαντζουράκης θα πάρει τώρα τους παίκτες και θα τους πάει για προετοιμασία σε 3 Πηγάδια στο διάστημα της διακοπής που μεσολαβεί για το UEFA Nations League. Νομίζω αυτό το διάστημα της διακοπής κάνει καλό, θα βοηθήσει και τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και τον ΠΑΟΚ και τον Άρη για να βρουν την ηρεμία τους, να έχουν και αποφόρτηση και ψυχολογική και σωματική για τους παίκτες σε κούραση και να επανέλθουν με το πολύ μεγάλο ντέρμπι της πόλης που από εδώ και πέρα νομίζω αυτές τις δύο εβδομάδες θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον, θα είναι αυτό που θα μας απασχολεί εδώ στη Θεσσαλονίκη περισσότερο. Θα αναμένουμε την επιστροφή στην αγωνιστική δράση για το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Κλεάν της Βικελίδης την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, θυμίζω στις 7 θα αναμετρηθούν Άρης και ΠΑΟΚ. Ενώ η ΑΕΚ με την επιστροφή από τη διακοπή θα πάει να παίξει στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης και ο Ολυμπιακός θα πάει να παίξει στο Ηράκλειο με τον Όφη. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την 7η αγωνιστική που ακολουθεί. Και ενώ έχουμε ξεπεράσει τις 10.30 και ενώ ολοκληρώνεται και το πρώτο ημίχρονο στο Μεστάγια, Βαλένθια Μπαρτσελόνα πάντα στο 1-1. Προηγήθηκε η Βαλένθια νωρίς, σοφάρισε ο Μέση στο 23. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο μας break. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Θα επανέλθουμε στο post game με σχόλια, αναλύσεις για
τη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Απόλλωνα Σμύρνης. Πάμε στο break, Βασίλη, και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Λίβερο 107,4 με την εκπομπή Post Game. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τη μία για να δούμε ό,τι έχει συμβεί σήμερα στην αγωνιστική δράση. Θα έχουμε και σχόλια και αναλύσεις για την νίκη του ΠΑΟΚ επί του Απόλλωνα Σμύρνης και όλη την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα. Ενώ κυκλοφορεί ήδη το κορυφαίο στα social media, περισσότεροι θα έχετε προλάβει να το δείτε πως Ολυμπιακός και ΑΕΚ με ξένους διαιτητές στο πρωτάθλημα δεν κερδίζουν ούτε ο ένας τον άλλον. Κερδίζει πάλι ο ΠΑΟΚ. Από τα ωραία που κυκλοφορούν στον κόσμο των social media, με τη λήξη του ματς πρόλαβε να μοιραστεί ήδη το συγκεκριμένο σχόλιο και έχει εν μέρει μια δόση αλήθειας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τους δύο με ξένους διαιτητές, κέρδισε και την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλλου με ξένους διαιτητές. Οι δυο τους σήμερα, και ο Ολυμπιακός με ξένους διαιτητές, δεν κατάφερε να κερδίσει κανείς. Εντάξει, σώπαλο το αποτέλεσμα. Πάλι κερδισμένος ο ΠΑΟΚ και από αυτό το χ στο ΆΚΑ. Με το Φετβαζίν να είναι ο Μυραιός με τη μεγάλη ευκαιρία που έχασε. Τον Μπακασέτα να σοφαρίσει το 90, θυμίζω, για την ΑΕΚ. Σοφάρισε το εκπληκτικό γκολ που είχε πετύχει ο Φορτούνης στο 58. Σε ένα ντέρμπι που δεν ήταν και ιδιαίτερα θεαματικό. Εντάξει, όπως έχουμε συνηθίσει, όπως το περιμέναμε. Ένα ελληνικό ντέρμπι. ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ΆΚΑ. Το βαθμολογικό κίνητρο να επικρατεί φυσικά και στο τέλος το φινάλε να παίρνει λίγο έτσι συναρπαστική μορφή και τελικά να καταλήγουμε στο 1-1. Στο περιθώριο της νίκης του ΠΑΟΚ τη σημερινή, αξίζει να αναφέρουμε ότι αυτό το 6 στα 6 που έχει καταφέρει να κάνει ο Μάνου του Λουτσέσκου στο πρωτάθλημα τη Super League είναι ένα ιστορικό ρεκόρ που δεν έχει ξανακαταφέρει ποτέ ο σύλλογος στην μέχρι τώρα ιστορία του. Είχε καταφέρει παλαιότερα, 33 χρόνια πριν τον είχε πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα, μάλλον δεν είχε καταφέρει κάτι τέτοιο. Είχε μείνει μέχρι το 72-73 ως και 19 αγωνιστικές αίτητος και για 16 αγωνιστικές αίτητος στη σεζόν 76-77, αλλά 6 στις 6 νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος δεν είχε καταφέρει ποτέ στην ιστορία του μέχρι σήμερα να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το καταφέρνει και αυτό το ρεκόρ η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου, η οποία και πέρσι, θυμίζουμε, με τα αίτητο σερί που έτρεχε, είχε σπάσει πάρα πολλά ρεκόρ και φέτος έχει ξεκινήσει στο ίδιο μοτίβο με γκολ 10 υπέρ 1 κατά στην κορυφή. Με 6 στα 6 απόλυτων εικόνων, νομίζω ιδανικά τα αποτελέσματα για τους Ασπρανόλους. Θα πάμε σε Τάσο Τρεγιά. Θα πάμε στα Σωτρέ για να πάρουμε το πρώτο δικό του σχόλιο για την νίκη του ΠΑΟΚ, για αυτά τα ρεκόρ, για ό,τι άλλο θέλει να μας πει. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροτές του Λίμπερο. Καλησπέρα και σε ένα, Γιώργο. Πώς είδες το παιχνίδι σήμερα? Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, έτσι, αλλά έχει την ουσία και αυτό όταν κάνεις πρωταθλητισμό και μετά από ένα τόσο επίπονο διάστημα με παιχνίδια πολύ υψηλή ένταση και πίεση, νομίζω αυτό το που μετράει είναι 3 βαθμοί, έτσι. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα δικοχαμένα Αετόπουλα, τα 6 παιδιά. Σαφώς, ναι, ήταν η μέρα σήμερα, το κλίμα ήταν έτσι, συγκίνηση και στην Τούμπα. Έγινε το μνημόσυνο στα Τέμπη, παρουσία και ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ και του μεγάλου μετόχου και προέδρου της ΠΑΟΚ, του κ. Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος ζήτησε ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό το πρωτάθλημα που ενδεχομένως θα διεκδικήσει και θέλει να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ, να το αφιερώσει στα δικοχαμένα παλικάρια πέρα από όλη την ασπρόμαυρη οικογένεια. Ένα βήμα ακόμα έκανε ο ΠΑΟΚ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, σε αυτό που έχει ως βασικό στόχο φέτος, χωρίς να έχει πολύ καλή απόδοση, χωρίς να παίξει φανταζή ποδόσφαιρο. Αποκόμισε όμως την ουσία, όπως κάνει στα 6 πρώτα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήματος, και νομίζω ότι αυτό είναι που μετράει. Αυτό που μετράει είναι να παίρνεις τους 3 βαθμούς, να είσαι στην κορυφή της βαθμολογίας και να κοιτάς το επόμενο μάτς. Αν αναλογιστούμε ότι ο ΠΑΟΚ πέρσι έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο και έπαιρνε συνεχόμενες νίκες, αλλά κάποιοι κύριοι αποφάσισαν να μην κατέβουν να παίξουν στην Τούμπα ή να κατέβουν και να φύγουν και να μην ξαναβγούν ποτέ στο γήπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μετράει το πόσο φανταζή ποδόσφαιρο θα παίζεις, δεν μετράει το πόσο καλή μπάλα θα παίζει, αν ευχαριστεί τον κόσμο από το θέαμα κτλ. Αυτό μετράει, είναι οι 3 βαθμοί, είναι η νίκη. Αυτό κάνει ο ΠΑΟΚ και φέτος. Και δεν ξέρω αν τελικά ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πιάσει την καλή απόδοση, να παίξει το καλό ποδόσφαιρο, συνέλθουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν είναι στα καλά τους, όπως η Βιερίνια, δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Δηλαδή πιστεύω ότι θα είναι άχαστος κάποια στιγμή. Και αυτό θα γίνει. Να είστε σίγουροι ότι με την πίστοση χρόνου που παίρνει και περνάει ο ΠΑΟΚ αλόβητος βαθμολογικά, έχει τη δυναμική και τη δυνατότητα στο βάθος του ρόστερ αλλά και στους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι εντεκαδάτοι να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να είναι πραγματικά αίτητος σε όλες τις διοργανώσεις.
νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει και είμαι σίγουρος ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα είναι πολύ καλύτερος και παικτικά ο ΠΑΟΚ, πέρα από ότι αποκομίζει την ουσία με τις συνεχόμενες νίκες που κάνει και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Αν κάνουμε, Γιώργο και φίλοι ακροατές, μια προσαφαίρεση στα τελευταία 7 δύσκολα μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ, θα δούμε ότι έχει 5 νίκες, έχει μία ισοπαλία σε ένα μάτς το οποίο χαρακτηρίζεται και όχι τόσο σημαντικό, γιατί νομίζω ότι οι δύο ομάδες που θα περάσουν το κύπελλο θα είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, και έχει μία φυσιολογική ήττα από την μεγάλη Τσέλσι, η οποία έχει γύρω στο 1 δις budget, 900 εκατομμύρια για να είμαστε πιο ακριβείς. Μία ήττα τιμητική θα τη χαρακτηρίζαμε, γιατί βλέπετε ότι αυτή η ομάδα της Τσέλσι είναι ρομποτοποιημένη κυριολεκτικά, και δεν θυμάμαι εγώ τα τελευταία 20-30 χρόνια σε ευρωπαϊκό μάτς που έχω δει τον ΠΑΟΚ να έχει περάσει τόσο καλή ομάδα μέσα από το γήπεδο της Τούμπας. Η ουσία είναι ότι στα 7 μάτς ο ΠΑΟΚ έχει 5 νίκες, μία ισοπαλία σε ένα μάτς, όπως το είπαμε, σχετικά αδιάφορο, και μόλις μία ήταν. Νομίζω ότι ο Ρασβάνου Τσέσκου έχει πετύχει το σκοπό του. Ο σκοπός του είναι η ομάδα να προχωράει στο πρωτάθλημα, να παίρνει βαθμούς. Από εκεί που, αν τελικά το κατακτήσει, νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολη και πιο βατή η υπόθεση Champions League για την επόμενη χρονιά, και πιο εύκολο θεωρητικά το επόμενο καλοκαίρι, γιατί αν πάμε λίγους 2 μήνες πίσω, θα δούμε ότι ο ΠΑΟΚ υποχρεώθηκε φέτος, με όσα γίνανε με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τα παιχνίδια και τις τιμωρίες, υποχρεώθηκε φέτος να παίξει έναν όμιλο Champions League για να προκριθεί στους ομίλους του Champions League. Και έχασε ένα μάτς, έτσι, από τα 6. Είναι αυτό που σας λέω. Σχεδόν έναν ολόκληρο όμιλο του Champions League είναι ο περσινός όμιλος. Είναι η Βασιλεία, η Σπαρτάκ Μόσχας, η Μπενφίκα και η Manchester United. Αν βγάζει τη Manchester United, είναι ένας όμιλος του Champions League ο περσινός. Για να παίξει προκριματικά Champions League. Και η ΑΕΚ έπαιξε με κάποια Vinti και με τη Celtic, εντάξει, είναι γνωστή ομάδα, αλλά είναι στα πολύ κάτω της. Καταλαβαίνετε όλοι τι τεράστια διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, και ότι δεν υπήρχε περίπτωση ο ΠΑΟΚ με αντιπάλους Celtic και Vinti να μην δεν ήταν αυτή τη στιγμή στους ομίλους του Champions League. Όλα όμως είναι επιστημονικά διαγραμμένα από τους κυρίους, οι οποίοι την επιστήμη εκεί πέρα κάτω στη γαβούζα την έχουν αναγάγει ως πρότυπό τους, και είναι μοναδική η εφευρετικότητα που έχουν. Φέτος ανακαλύπτουν άλλες καταστάσεις. Βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να δέχεται πάρα πολύ εύκολα κάρτες. Μέσο όρο με τον ΠΑΟΚ να είναι η ομάδα η οποία κάνει τα λιγότερα φάουλ. Μέσο όρο με την ομάδα του ΠΑΟΚ να είναι αυτή η οποία είναι light συγκριτικά με κάποιες άλλες στα μαρκαρίσματά της. Ο ΠΑΟΚ έχει 3-4 κάρτες σε κάθε μάτς. Αν συνεχίσουμε έτσι, υπάρχουν άλλα 9 παιχνίδια για τον πρώτο γύρο. 9 παιχνίδια από 4 κάρτες. Δεν μου αρέσει, Τάσο, γενικά να στέκομαι στη διετσία, αλλά και σήμερα πάλι ο ρέφερ τα έκανε μαντάρα στην Τούμπα. Έτσι. Ειδικά ο επόπτης, ο δεύτερος βοηθός από τη μεριά εκεί στην 5-6, ναι. Είχε κάποιες αποφάσεις, κάποιες υποδείξεις σε 2-3 φάσεις που ήταν ολοφάνερα καλυπτόμενο. Γι' αυτό και αγανάκτησε το Βιερίνια και την κάρτα. Πραγματικά. Στην τελευταία φάση με το Βάρελα. Να πούμε ότι το διετικό τρίο. Τάσης, λεγόταν ο κύριος Τάσης, ο διαιτητής, κατάφερε με τον πρωτοπόρο ΠΑΟ και τον τελευταίο Απόλλωνος Μήνης να εκνευρίσει καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς 20.000 φίλους του ΠΑΟ. Σε ένα μάτς που δεν είχε και κάτι ιδιαίτερο, έτσι, που ήταν εύκολο να το διαχειριστεί ένας διαιτητής. Ναι, καταλαβαίνουμε για το τι μιλάμε. Καταλαβαίνουμε το τι γίνεται μέσα στην Τούμπα. Γιατί εμείς έχουμε ζήσει εποχές μέσα στην Τούμπα που ο διαιτητής, εντάξει, έδινε και τα σπόρια, έπαιζε και λίγο έδρα. Δηλαδή, για μένα που είμαι 48, αυτά τα φαινόμενα που βλέπω, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, φίλε Γιώργο. Σε ένα μάτς το οποίο παίζει ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνος Μήνης που δεν έχει πόντο, έχει φάει ο ΠΑΟΚ 3-4 κίτρινες κάρτες, έχει σηκωθεί η Τούμπα 5-6 φορές, όλοι χοροπηδήξαν από τα καρεκλάκια τους, και έχουμε αποφάσεις, δηλαδή, του επόπτη και του διαιτητή, οι οποίες είναι υπέρ του Απόλλωνος Μήνης και κατά του ΠΑΟΚ. Ενώ, άμα ξαναδούμε τις φάσεις, είναι όλες υπέρ του ΠΑΟΚ. Είναι και μια φάση πέναλτι εκεί του Χουάντερσον που σμπρώχνει τον Βαρέλα, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, ή στον Μπέλκα ή στον Βαρέλα, θυμάμαι. Τον κρεμίζει. Ναι. Τον κρεμίζει. Εγώ θα σταθώ στην κάρτα του Μαουρίσιο. Πριν γίνει το φάουλ του Μαουρίσιο, που ενδεχομένως να είναι κάρτα και να είναι λίγο αυστηρή,
αμέσως δευτερόλεπτα πιο πίσω. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης είναι του Απόλλωνος Μήνης. Πατάει στο μαρκάρισμα που κάνει στην κυριολεξία του Μαουρίσιο. Δεν σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής γιατί δεν το βλέπει. Δεν το βλέπει και ο υπόπτης που είναι δίπλα. Αφήνουν τη φάση, ούτε καν φάουλ δίνει, ούτε κάρτα. Και τρώει την κάρτα ο Μαουρίσιο. Και μία άλλη φάση που θυμάμαι χαρακτηριστική είναι η αγωνιά που τρώει ο Βιερίνα στο πρώτο ημίχρονο και τον ξαπλώνει κάτω και δεν δίνεται ούτε καν φάουλ. Ναι. Υπάρχει φάση του πέναλτι που είναι ολοκάθαρο πέναλτι, ο Χουάντερσον γκρεμίζει τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Υπάρχουν οι δυτικές αποφάσεις από τους επόπτες οι οποίες ξεσήκωσαν ένα γήπεδο πάλι χωρίς να συμβαίνει τίποτα. Εντάξει, λίγο δηλαδή κάποια στιγμή και ο κύριος Περέρα και ο κύριος Γραμμένος από την ΕΠΟ. Εντάξει, πρέπει λίγο να υπάρξει μια αντίδραση. Πρέπει δηλαδή και ο ΠΑΟΚ να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα σε κάθε μάτς να έχουμε τέτοια πράγματα. Ακυρώσανε 4 μέτρα offside. Τον γκολ του ακούμε στον Πανιόνιο. Δείτε την Τρίπολη πώς έχει χάσει. Πώς έχει χάσει με το πέτσινο πέναλτι που έχει πάρει η ΑΕΚ. Πώς έχασε το τρίπο του χθες και πήρε ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι που ξανακερδίζουν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνέχεια. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ έχει 6-6. Είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία και με μείον 2 από την περσινή τιμωρία. Φρόντισαν και φέτος να βάλουν το εμπόδιο. Δηλαδή δεν έφτανε πέρσι που χαρίσανε ένα πρωτάθλημα στην ΑΕΚ μέσω δικαστηρίων. Και φέτος δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρέπει να παλέψει για να καλύψει το μείον 2. Παρ' όλα αυτά στις 6 πρώτες αγωνιστικές το έχει καλύψει. Έκατσε και Λουκούμι. Λουκούμι πιστεύω ότι έχει κάτσει το χ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ πριν λίγα λεπτά που τέλειωσε το μάτς. Και τώρα ξεκούρασε για όλους, τη χρειάζεται ο ΠΑΟΚ μετά από ένα γολγοθά από συνεχόμενα παιχνίδια ανά 3-4 ημέρες. Νομίζω ότι ο στόχος επιτεύχθη κατά την άποψη του κυρίου Λουτσέσκου. Ήθελε τα μάτια του πρωταθλήματος, το είδαμε όλοι αυτό. Με έδειξε ξεκάθαρα, ναι, και με διαχείριση που έκανε, ναι, στο rotation. Ναι, 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 και νομίζω ότι η έλλειψη φαντεζή ποδοσφαίρου, τέλος πάντων, αυτό που ζητάει ο κόσμος, είναι δικαιολογημένη ως ένα σημείο όμως. Ως ένα σημείο, από εκεί και μετά όμως πρέπει λίγο και η ομάδα να πάρει τα πάνω της, τώρα που θα ξεκουραστεί, τώρα που θα κάτσει γύρω στις 10 μέρες και παραπάνω, για να δούμε και κάτι καλύτερο, γιατί κάποια στιγμή... Ο κόσμος έχει αυτή την απέτηση ουσιαστικά, επειδή έχει υψηλές προσδοκίες με βάση την ποιότητα της ομάδας, έτσι, με βάση αυτά που είδε και το καλοκαίρι. Βεβαίως. Στο διπλό στη Βασιλεία, στην ανατροπή με τη Σπαρτάκ, είδε πράγματα που του δημιούργησαν υψηλές προσδοκίες, γι' αυτό και περιμένει να δει κάτι καλύτερο. Φυσικά. Αυτό που θέλει ο κόσμος, Γιώργο, είναι να έχεις ένα σκορ ασφαλείας. Σήμερα, ας πούμε, με τον Ουραγό από όλος Βιέννης, το σκορ μέχρι το τέλος ήταν εύθραυστο. Δεν θέλει πολύ μια στραβοκλωτσιά, ένα χαζό, μια... Εκεί ξέρω, στην κεφαλιά του Μάτζιου μπορούσε να έρθει το 1-1 από πουθενά. Ναι, χτύπα ξύλο να γίνει 1-1 και να έχεις δύο εβδομάδες γκρινιά. Δεν θέλει πολύ δηλαδή από το Ζενίθ να βρεθείς στον Αδύρ. Αυτό πρέπει να επισημάνουμε και να προσέξει λίγο πάω. Δηλαδή μάτσε τέτοιου τύπου με ομάδες οι οποίες βάζουν ένα λεωφορείο πίσω. Πρέπει λίγο να βρει τον τρόπο και τη διαχείριση για να τα καθαρίσει τα μάτια λίγο πιο μπροστά. Τέλος, καλό, όλα καλά. 6-6. Ο ΠΑΟΚ είναι στο συν 3, νομίζω, από τους υπολείπους. Ναι, ισοβαθμί με τον Ανδρώνη στην κορυφή και συν 3 από Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μπράβο. Και το επόμενο στοίχημα, το επόμενο μάτς, μέσα στο Κλεάνης Βικελίδης. Εκεί όπου πιστεύω ότι θα περάσει με τη φόρα που έχει και από εκεί νικηφόρα. Αυτά, φίλε Γιώργο. Ωραία, τόσο έγινε. Αύριο στην Παρμίτα περισσότερα, έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να ρωτήσεις. Νομίζω τα κάλυψες όλα. Okay. Ωραία, έγινε. Καλό σου βράδυ, Τάσο. Έγινε. Καλό βράδυ σε όλους σας. Αυτά λοιπόν από τον Τάσο Τρεγιά. Κάπου σωστά επισήμανε και ο Τάσος στο ξεκίνημα της αναφοράς του. Η σημερινή μέρα ήταν έτσι κάπως πιο ιδιαίτερη για όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Υπήρξε το μνημόσυνο στα Τέμπη πριν ξεκινήσει το παιχνίδι στην Τούμπα. Υπήρχε έτσι ένα κλίμα συγκίνησης. Όσοι ήθιστε, καταθέθηκαν στεφάνια και στο μνημείο μπροστά στη θύρα 4. Επέξω δύο μάνα, τον άφησαν και λουλούδια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Ήταν έτσι λίγο φορτισμένο το κλίμα λόγω της ημέρας. Όπως κάθε χρόνο στα παιχνίδια που γίνονται κοντά στην μαύρη επέτειο της 4ης Οκτωβρίου του 1999. 19 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος. Αλλά κανείς στον δικέφαλο δεν ξεχνάει φυσικά τα 6 αδικοχαμένα ετόπουλα. Ενώ κυκλοφορεί ένα βίντεο. Εκείνη την ώρα στο live δεν το παρατηρήσαμε αρκετά, είναι αλήθεια, από τον πανηγυρισμό του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος έχει πάει προς τη μεριά των φίλων της ΑΕΚ και έχει έτσι, απευθυνθεί με λίγο έντονο ύφος, λίγο με υβριστικό σχόλιο βασικά, εγώ σας από αυτό τέλος πάντων, προς τους φίλους της ΑΕΚ από τον Κώστα Φορτούνη στον πανηγυρισμό του για το γκολ που πέτυχε και άνοιξε το σκορ στο ντέρμπι στο ΑΚΑ και έχει τώρα φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε
εάν θα δημιουργηθεί το ίδιο κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά το μάτς Όφη ΠΑΟ για τις χειρονομίες του Πασχαλάκη, εάν θα κληθεί σε απολογία ο παίκτης του Ολυμπιακού, εάν θα τιμωρηθεί και θα χάσει το επόμενο παιχνίδι. Να δούμε τώρα. Περιμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά και αυτό το θέμα, διότι εφόσον υπάρχει και το προηγούμενο δικασμένο με τον Πασχαλάκη, να δούμε ποια θα είναι η τιμωρία και του Κώστα Φορτούνη για αυτή την αντίδραση, για αυτό το υβριστικό του σχόλιο που έκανε στους πανηγυρισμούς προς τους φίλους της ΑΕΚ. Έχουμε Σταύρο Κόλκα, Βασίλη. Ωραία, καλησπέρα Σταύρο, τι γίνεται? Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, εσύ? Θα χρησιμοποιούμε τους επιστημονικούς όρους όταν λέμε κάτι. Δηλαδή? Εγώ σας εξπερμάτωσα, είπε ο πιο λαϊκός. Ναι, για να μην λένε σωστά. Ωραία. Σωστά, να μπορούμε να είμαστε και καλυμμένοι. Απευθυνόμενος ξεκάθαρα σε άντρες, γιατί εκείνη και εκεί ήταν μόνο άντρες, δεν ξέρω για τις προτιμήσεις, αν ισχύει κάτι τέλος πάντων. Είναι μια οπτική. Αλλά, για αυτή να το δούμε. Ναι, εντάξει, όλα πρέπει να σημαίνει η κοινωνία, είμαστε δεκτικοί, ο καθένας όπως θέλει να συμπεριφέρεται, να κάνει, δεν είμαστε στις κρυδαρότρυπες. Αλλά άμα ο ίδιος το δηλώνει κατηγορηματικά. Τέλος πάντων, τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε και τον άντερε Σπάλα. Άντε βρε κοπέλα μου, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουμε πλέξει. Τέλος πάντων. Σπάλι δεν έχει παίξει. Όβερ έχω παίξει. Και δεν παίρνει πάρα στο μισό μέτρο, δεν πάει τη βάλει Σπάλα. Πέναλτι έχασε. Όλα πάνω μας γίνονται. Εντάξει, έχουμε πληρωθεί σήμερα, μην είμαστε και. Και σήμερα, βασικά μας έχει ανοίξει σούφο. Του Λάζαρου δεν σου βγήκε πάντως. Δεν ήταν πολύ κακό. Το αποτέλεσμα όμως. Α, το είχε ισχύει. Όχι το κακέχι, το είχα και ένα-ένα το είχα. Α, εντάξει. Έγραψα στο κείμενο, αν είδες, θα ποντάρουμε πρώτο σκόρερ του Λάζαρου και μετά το 1-1. Έμεινα στο Λάζαρου. Θα σοφαρίσει η ΑΕΚ και το κάρμα σημαίνει αυτό. Το έβαλε ο Φορτούνης τελικά. Και το κάρμα είχε και Φετβαζίδη. Είχε και Φετβαζίδη στο φινάλε το κάρμα. Ναι, ναι, ναι. Είδες που την έφτιαξε την πάρα. Ναι, δηλαδή εντάξει. Σε τέτοιο παιχνίδι εκεί. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην. Στη γενικότερη εικόνα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε σήμερα 15 παιχνίδια υψηλής έντασης. Το θεωρητικά πιο εύκολο ήταν το σημερινό, αλλά όταν η ενέργειά σου είχε εξοδευτεί σε τεράστιο βαθμό όλο αυτό το διάστημα, το έλλειμμα της θα μπορούσε να είναι πολύ προβληματικό για την ομάδα. Η εικόνα της ομάδας ήταν μέτρια όσον αφορά στο κομμάτι της δημιουργίας, γιατί όλοι όσοι ήταν να δημιουργήσουν πριν τον κεντρικό χαφ ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Πλην του Πέλκα που ναι μεν έκανε τις κινήσεις παραδοσιακές, ναι μεν ξόδεψε περισσότερη ενέργεια από τους άλλους, αλλά περισσότερο αναλώθηκε για καλύψεις και για συνδυαστικό ποδόσφαιρο με κάποιους που δεν μπορούσαν να το παίξουν, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί ήταν σκασμένοι. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έψαχνε τον τρόπο για να φτάσει, έψαχνε για να φτάσει στην νίκη. Η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε η κεντρική του χαφ, ο κεντρικός χαφ βασικά ο ένας εκ των δύο, ο Μαουρίτσιο, να βγάζει μια πολύ ωραία κομπίνα με τον Πέλκα και να κάνει αποστημένη μπάλα το 1-0. Και μετά όλα γίνονται και πιο απλά, έτσι. Ναι, γίνονται και πιο απλά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε όμως να κλειδώσει το παιχνίδι και υπάρχουν η μία φάση του μάτσου κυρίως, η δεύτερη δεν ήταν κάτι ενισχυτικό. Η μία φάση του μάτσου που θα μπορούσε να δημιουργήσει χοντρό πρόβλημα στον ΠΑΟΚ, η σκαστή του κεφαλιά πέρασε πάνω από το δοκάρι του Πασχαλάκη. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να κλειδώσει νωρίς το παιχνίδι και ξόδεψε περισσότερη ενέργεια από όσο θα έπρεπε για να φτάσει σε αυτήν την νίκη. Δεν βρίσκω κάποιον να ξεχώρισε τέλος πάντων πλέον. Να σου πω την αλήθεια, ο Σάχοφ μου άρεσε λίγο στο χώρο του κέντρου σήμερα. Ναι, μάλιστα και ο Σάχοφ. Ναι. Μιλάμε για δύο παιχνίδες που δεν έκαναν λάθος, εντάξει. Ναι, ο Σάχοφ ήταν. Ο Μαουρίτσιο γενικότερα το τελευταίο διάστημα και στο μάτς με την Πάτε και στα ντέρμπι ήταν πολύ καλός. Είναι σε περίοδο αρκετά καλή για τον ίδιο νομίζω. Αλλά ο Σάχοφ σήμερα ήταν και αυτός πολύ καλός. Διατηρήθηκε καλά στο χώρο του κέντρου. Ναι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα ήρθε το γκολ του Κρέσπο στο τέλος. Σαν μια πάμα. Ναι, ρε αγοράκι. Ναι, ρε αγοράκι. Μπήκε. Ναι, ρε αγοράκι μου. Άλλο ένα, παιδιά, άλλο ένα. 20 λεπτά έχουμε. Εδώ βλέπουμε το Βαλένθια Μπαρτσελόνα εμείς πάντως. Δεν με ακούγατε ποτέ, να ξέρεις. Θα πετούσα το κινητό από κάτω. Ναι. Μα είναι παιχνίδι για over 5,5 και δεν παίρνει μπάλα μέσα με τίποτα. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατάφερε να πάρει αυτό το παιχνίδι. Έκανε τη δουλειά κοινικά εντελώς. Ενοχλητικά κοινικά για την ακρίβεια. Δηλαδή δεν ήταν καλός, αλλά αναμενόμενα είχε αυτό το έλλειμμα ενέργειας.
Η ουσία είναι πως από εδώ και στο εξής ο ΠΑΟΚ έχει 15 μέρες να ηρεμήσει. Και ψυχολογικά, έτσι, γιατί όπως είπες και εσύ, σωστά επισημαίνεις συνεχώς, δεν είναι μόνο ότι έχει συνεχόμενα παιχνίδια. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια με υψηλές απαιτήσεις, ένταση, πίεση, έτσι. Όλο αυτό παίζει ρόλο και στο ψυχολογικό κομμάτι. Κοίτα, εγώ το λέω αυτό το πράγμα, γιατί το καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Εγώ που απλά ακολουθώ την ομάδα, εντάξει, ξέρεις πόσο κουρασμένος είμαι. Φαντάσου να παίζα δηλαδή. Και ψυχικά κουρασμένος. Ναι, και στο μυαλό να διαχειριστεί το κάθε παιχνίδι της απαιτήσεις που έχει διαφορετικά για τον παίκτη, είναι και αυτό έτσι. Παίζουν το ρόλο τους όλα. Ταξίδι, ξενοδοχείο, δρόμος, μουρμούρα γυναίκας. Ωραία. Ναι, τα παιδιά δεν σε βλέπουν, τι γίνεται. Τέλος πάντων, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τεράστια ανάσα αυτό το πράγμα. Και από το ότι φτάνουμε στη διακοπή και έχει καταφέρει να βρίσκεται στο βαθμολογικό πίνακα πρώτος. Με 3 βαθμούς απόσταση από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και μαζί του τον ατρόμητο του Ευθύμη Κουλούρη. Συμπληρώνω απίστευτα πράγματα. Τον οδηγεί μόνος του, έτσι. Κανονικά. Έχει δυθεί ο Άρντα στο πολύ πιο όμορφο φαίνεται, γιατί ο Αιγύπτης δεν βλέπετε. Εντάξει. Ο Κουλούρης, ο οποίος νομίζω έχει πόσο 7 επίσημα γκολ συνολικά. Πρέπει να φτάσει στα 7 με το σημερινό, ναι. Ναι. Που τον βγάλαμε και αυτόν άχρηστο, εντάξει. Με το ζόρι. Όχι, να είναι άχρηστη. Τέλος πάντων. Στους ανθρώπους πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες και γενικά αυτός ο δανεισμός του Κουλούρη φαίνεται ότι θα του κάνει τεράστιο καλό στη φετινή σεζόν και ας ελπίσουμε ότι θα είναι χρήσιμο για τον ΠΑΟΚ μελλοντικά. Τώρα. Για τον Νουάρντα, επειδή αναφέρθηκε, δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο. Δεν έχω να κάνω, το ξέρω με τον Νουάρντα. Είναι σε μια φάση κυνηγητού από τον προπονητή. Έδωσε δικαιώματα. Τώρα θα τον κρατήσει. Κοίτα, μια εβδομάδα ο Νουάρντα προπονούνταν μόνος του, εντάξει. Όταν συνέβη αυτό με το πίσω το καλοκαίρι που έμεινε μια εβδομάδα εκτός από δραματισμών και ενοχλήσεων κτλ. Έκανε να παίξει ένα μήνα ο πίσω. Ναι, δεν μπορούσε να τον επαναφέρει κατευθείαν να το δούμε και δεκάδα, λογικό. Ακριβώς. Για να ξέρουμε ποια είναι η χρονική συγκυρία των πραγμάτων και η λειτουργία της ομάδας, πώς λειτουργεί το κλαμπ. Άρα λοιπόν δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή τέλει υποκαθεστώς τιμωρίας, αλλά. Η επανένταξή του θα γίνει σταδιακά και για να βρει και τον αγωνιστικό ρυθμό ξανά, έτσι, μετά από το διάστημα που έμεινε εκτός. Έχει μπροστά του, θα πάει στην εκείνη, νομίζω. Ναι, έχει κληθεί κανονικά, ναι. Από εκεί και πέρα. Πάμε στους διαιτητές. Εντάξει, μιλάμε πλέον για μια κατάσταση χυδαία. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ζητήσει να μην τον ξαναφυλίξουν Έλληνες διαιτητές. Είναι ξεκάθαρο πλέον, ειδικά όταν μιλάμε για Ανατολική Αττική και ό,τι έχει να κάνει με Αττική, άνθρωποι που δεν είναι κομμάντο. Αυτός ο Κρετσίμος σήμερα που... Πραγματικά, όντως. Όλη τη ζημιά νομίζω την έκανε εκείνος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει και πέραν τη μάση τώρα στον Καρέλη που δεν το δίνει. Σε φάση με τον Χουάντερσον που τον γκρεμίζει. Ναι, και πρόσεξε με τώρα. Υπάρχει διρεκτίβα της UEFA πάνω ακριβώς σε τέτοιες φάσεις. Και από ό,τι μου έλεγαν φίλοι μου διαιτητές, που δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, σε κάτι σεμινάρια, κάτι οδηγίες που γίνανε, υπήρχε ξεκάθαρα τέτοια φάση. Είχε ξεκάθαρα και μάλιστα σε πιο ήπια μορφή από αυτό που έκανε ο Χουάντερσον σήμερα. Ο οποίος Χουάντερσον σήμερα δεν έχει κυθρινιστεί στην επίτηδες, πώς το λένε, γονατιά στο Πέλκα. Ναι, άλλη φάση και εκείνη. Εντάξει, που το κάνει επίτηδες εκεί. Έχει περάσει ο Πέλκας από μπροστά του, δεν πάει πάνω του. Ωραία. Υπάρχουν λοιπόν οι φάσεις offside, υπάρχει ο μη καταλογισμός πέναλτι. Ωραία, υπάρχουν 4-5 φάουλ, υπάρχει η κάρτα του Μαουρίτσιο που παίρνει καθαρά μπάλα. Υπάρχει το φάουλ στο Μαουρίτσιο που δεν δίνεται ένα δευτερόλεπτο πριν, εντάξει. Ναι, πριν την κάνω. Όχι, ένα τρία δευτερόλεπτα πριν. Δηλαδή υπάρχουν καμιά δεκαριά φάση συνολικά που παίζει κόντρα το ΠΑΟΚ το 3. Αντε Λάτσαρη, για να δούμε. Κάτσε για αγωνία, κορυφώνεται. Ρε Πετάνια. Οχ. Τι ζώνη είναι αυτό, ρε. Καλά κάνα και σε δύο ξαναπτά. Δεν έχω και εικόνα τώρα να σε συμπαρασταθώ. Τι χάνουμε εμείς στη ΣΠΑΛ. Στην άλλη επίθεση είμαστε με την Ίντερ, δεν ξέρεις. Έτσι. Και πάμε λοιπόν στο κομμάτι του ότι στο ΠΑΟΚ είναι έξαλλο. Πρώτα απ' όλα έχουν κάνει επίθεση στον Τάση και τους βοηθούς στη Φυσούνα. Έχει γίνει μακελιό. Στο ΠΑΟΚ πλέον δεν μπορούν να κρατήσουν τα προσχήματα πάνω στους ενδιαφερειτές. Η ΚΕΔ δεν μπορεί πλέον να το ελέγξει το πράγμα. Είναι σαφές ότι από συγκεκριμένους συνδέσμους, ειδικά Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής κτλ. Δεν υπάρχει ισοτηρία με αυτούς. Οι άνθρωποι είναι κομμάντο και δεν μπορούν να συνεχίσουν να σφυρίζουν τον ΠΑΟΚ. Αυτοί εδώ που παίξαν σήμερα θα πρέπει να τους πάρουν τα σημαίακια, μην πω τώρα κάτι χοντρό, δεν πρέπει να ξανασφυρίξουν ποτέ. Αλλά πραγματικά αυτά τα ταλέντα πού τα έχουν βρει, ρε φίλε.
Ναι, όντως, δηλαδή. Υπάρχουν τρεις φάσεις και το business είναι στην ίδια γραμμή, εντάξει. Και είναι φάσεις που είναι ξεκάθαρες, δεν είναι ούτε οριακές, αφισβητούμενες. Είναι φάσεις ξεκάθαρες που δηλαδή είτε δόλο δείχνει είτε ανικανότητα. Για να μην το βλέπει και να μην το υποδεικνύει. Κοίτα, ακόμη και ο ανίκανος, αυτό μπορεί να το δει. Βασικά, πώς θα το καταλάβεις. Άμα κοίτα τέτοια, έλα ρε Ίντερ. Τραβά μου. Η κάρτη σφίχτη. Έχει βάλει εδώ, κάτσε λίγο να δούμε την offside. Θα περάσει κανένα τρίλεπτο με το VAR, αυτό το κακό είχε και είδες με το VAR, εμείς δεν θέλουμε εδώ τέτοια στην Ελλάδα. Κάτσε να δω αν το μέτρησε, νομίζω το έχει μετρήσει. Ωραία. Το γυρίζει μεγάλη. Δεν ξέρω αν έχει πάρει το μάτσο. Κόπο, τσάκαλος, αριστερός, ο μπακ. 5 μέτρα βάθος έκανε χωρίς λόγο. Και αυτός over το έπαιξε. Μαζί σου ο αριστερός ο μπακ. Ναι, το έπαιξε και αυτός. Θα πάρει ποσοστά. 5 μέτρα βάθος χωρίς λόγο. Στείλ του κάτι, στείλ του. Κάτι, θα πάρει κάτι ψηλά τώρα, άμα βγει και η Μπαρτσελόνα. Την Μπαρτσελόνα δεν την έχεις. Αυτό, από αυτό έχω εικόνα. Χάνει η Βαλένθια μέχρι στιγμής και καλύτερες φάσεις. Δεν ξέρω αν το έχεις δει καθόλου. Ο νόμος του ποδοσφαίρου, φίλε, θα γίνει. Τέλος, Μέση, αού, πάτα, πάρει το, γεια σας. Για να δούμε. Κοίτα, εδώ τώρα μπορώ να καλυφθώ πλέον, ωραία. Δεν μπορώ να βάλω κάτι, αλλά κάτσε να δούμε πώς θα καλυφθούμε. Θα το δούμε. Ένα-ένα δεν λύγει αυτό πάντως. Το Βαλένθια Μπαρτσά. Ναι. Ναι, θα μπει γκολ. Είναι πάνω κάτω το μάτς. Ναι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι της διαιτησίας. Ο ΠΑΟΚ είναι έξαλλος, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει. Το μεταξύ τώρα τα επόμενα δύο με Άρη και Παναθηναϊκό θα έχει και στα δύο ξένους τελικά. Κοίτα να δεις τώρα. Ο Άρης, από ό,τι διάβασα του Χρήση αυτό, με τον οποίο δεν συμφωνούμε παρά μόνο ότι καλύτερη που γάτσα είναι αυτή με κρέμα. Δεν συμφωνούμε ποδοσφαιρικά, δεν συμφωνούμε πολιτικά, δεν συμφωνούμε σαν στάση ζωής, δεν συμφωνούμε στο πού πρέπει να μένει ένας άνθρωπος. Σε τίποτα απολύτως. Δεν συμφωνούμε σε τίποτα, ποτέ. Εντάξει, ακόμα και στα meeting που κάνουμε στο ραδιόφωνο δεν συμφωνούμε. Ωραία. Η πρώτη φορά στην ιστορία λοιπόν τη σχέση μου με τον Χρήστο που συμφωνώ σε κάτι. Να σφυρίξουν ξένοι διαιτητές στο Βικελίδη. Ναι. Βέβαια ο Χρήστο δεν έχει καταλάβει, ο Καρυπίδης έχει κάνει το λάθος. Ότι τους συμφέρει αυτούς από ό,τι καταλαβαίνουν να μας φυρίξουν Έλληνες διαιτητές, γιατί εδώ οι άνθρωποι μιλάμε τώρα για καραγκιόζιδες, δεν μιλάμε για σφυρίζουν ό,τι να είναι, ό,τι θέλουν οι άλλοι. Άρα λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πόσο ο Άρης ζήτησε ξένο διαιτή, όχι μάλλον μπορώ να καταλάβω, μέσα στην πρόθεσή τους να φανούν ότι είναι Big 5 και όχι Big 4. Αλλά εμείς δεν μας παίζουν ξένοι διαιτητές. Ζήλεψαν. Επειδή υποτίθεται στα ντέρμπι ξένοι διαιτητές, ναι, να συμπεριληφθεί και αυτό μεγάλο ντέρμπι του αθλήματος. Και να... λάθος που ζήλεψαν. Πάντως και ο Άρης χθες είχε τρομερά παράπονα από τον Κομίνη. Στο πέναλτι ήταν ξεκάθαρο και στο Ματέο Γκαρσία που του δόθηκε. Στην φάση του Ματέο Γκαρσία είναι ο Παναγά που βάζει πόδι. Συνήθως ο Ματέο Γκαρσία παίρνει τη φορά και πέφτει πάνω στο πόδι. Όπως κάνει και ο Κάμα στο παιχνίδι Κυπέλλου. Εκεί την πάτησε ο Κομίνη, ο οποίος βέβαια. Από ό,τι θυμάμαι, αποθεωνόταν από τη συγκεκριμένη ομάδα και τους φίλους της. Ναι, ισχύει αυτό. Όταν κάποιος είναι άχρηστος και επικίνδυνος, όταν είναι κάποιος άχρηστος και επικίνδυνος, ωραία, μπορεί να κάνει κακό στον αντίπαλό σου, ξέρω εγώ, αυτόν που είναι στο γείτονά σου, θα τον βρεις και εσύ μπροστά σου. Και αυτή είναι η αλήθεια για τον Άρη χθες. Υπάρχει μία φάση, γιατί αυτή είναι, δεν υπάρχουν άλλες φάσεις. Ναι, όντως. Εντάξει, γενικά είναι 50 ρίσκες, χάνει αυτή τη φάση. Θεωρεί ότι ο Ματέο δηλαδή πάει να πέσει στο πόδι του Παναγά, απλά ο Παναγά απλώνει πόδι. Είναι πολύ δύσκολη φάση γενικά. Ωραία, γιατί και ο διαιτητής διαβάζει τον παίχτη, έχει δει δηλαδή τον Γκαρσία το κάνει αυτό. Πάει προς τον αντίπαλο και πέφτει. Ναι, και δεν έχει και καλή οπτική γωνία ίσως από εκεί που ήταν, αν έχει δει το replay. Ναι. Τέλος πάντων, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι ο Κομίνης είναι αυτός ο Κομίνης, παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος που έκανε ένα πρωτάθλημα λέγοντας ψέματα σε δικαστήριο. Δηλαδή με λίγα λόγια είναι κατάνθρωπος πρώτα απ' όλα. Ξέχωρα σαν διαιτητής. Εντάξει, και άμα μας ακούσει κάποιος φίλος του Λουφιάνος, του άνθρωπος πάει να μας δώσει. Να μας κάνει μήνυση. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να το συναντήσουμε άλλωστε. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να πεις τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη θα παίξουν με ξένους διαιτητές. Και, και ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει γι' αυτό, δηλαδή και το επόμενο που ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ. Το μα όλοι θέλουν ξένοι διαιτητές γιατί παίζουν τα παιχνίδια και δεν μιλάει κανείς διαιτητή. Ακριβώς, ναι, δεν ασχολείται κανείς και αυτό από μόνο του λέει πολλά, έτσι. Αν και ο Παναθηναϊκός θέλει με την Τρίπολη, ο Σκουλάς είναι για μένα ο καλύτερος ένας διαιτητής αυτή τη στιγμή. Έχει εκπληκτικότερο από που σφυρίζει, αλλά στην γενικότερη εικόνα του αγώνα του χαρίζει κόκκινη στον Ισούα. Ναι.
της καρδιάς του Καλτσάνη είναι δολοφονική. Εντάξει, στο γόνατο, με το πατημένο γόνατο κάτω, να τον αφήσει ανάπηρο. Το πέναλτι, εντάξει. Το πέναλτι είναι. Δίνεται, ναι, είναι ανατροπή από πίσω. Βραβάει. Είναι η βλακία του αμυντικού. Εκεί άστον και στο βάλει. Ναι. Μην του δίνεις την ευκαιρία να βάλεις πέναλτι. Είναι με στην πίεση, είναι με κοντρόλ ψηλά. Ωραία, με τερματοφύλακα που βγαίνει. Μην του δίνεις την ευκαιρία να πάρει πέναλτι. Και είναι η βλακία του Κυριακόπουλου. Μας πλήρωσε την κόκκινη βέβαια σε το παιχνίδι. Κάτι πήρε και από εκεί οπότε, μην παραπονιέσαι. Κάτι σου λέω, όσο σου πετώ, δεν υπάρχει αυτό. Λέγαμε λοιπόν για τους διαιτητές. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω τι θα κάνει πραγματικά. Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Ο Σαραϊδάρης, Τεφεκέλης αφρίζανε μετά το παιχνίδι. Αφρίζανε. Σαραϊδάρης τον πήρε το μάτι μου και από τον πάγκο πεταγόταν συνεχώς, φώναζε, έκανε. Μα τι είναι, ήταν και κάτι άλλο του μάτι εξάλλου. Εσύ και τα τρία offside που έκοψε. Εγώ τα είδαμε καθόλου μάτι δεν ήταν. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να έχει φύγει αυτά τα πράγματα. Δεν ναι, μπορεί να έχει ξεκάθαρε φάσει. Αλλά το χειρότερο είναι του τάση το πέναλτι. Είναι μπροστά τα μάτια σου αγόρι που τι κάνει. Και στο τέλος για να καταλάβεις πόσο αφελής είναι. Δεν δίνει το φάουλ στο Βαρέλα. Ωραία. Να γίνει κανένα γκολ από το κόρνερ να πάει και πειθαρχική. Ναι. Καταλαβες. Γιατί δεν έχει δώσει το φάουλ. Σε παιχνίδι τελειωμένο, σε καθυστερήσεις. Για να καταλάβεις τώρα. Προστά στα μάτια του. Προστά στα μάτια του. Δυστυχώς, ακόμη και σε μάτς όπως το σημερινό που. Εντάξει, δηλαδή για ποιο λόγο να ασχοληθεί κανείς με τη διαιτησία και όμως έδωσαν τόσες αφορμές, έτσι. Για μένα αυτό που μου δείξαν σήμερα είναι ότι θα παλέψουν να στήσουν όλα τα παιχνίδια. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να είναι συν 5 από αυτούς και είναι συν 3 λόγω της λαμογιάς περσινής και τώρα το κυνηγάνε σε όλα τα παιχνίδια. Να δούμε επιτέλους πότε θα έρθει και αυτό το βάρο επιτέλους να δούμε. Μετά τα Χριστούγεννα θα έχουμε, είπα. Ναι. Δεν νομίζω. Δύσκολα. Ναι, κάνουν διαγωνισμό όλοι. Διαγωνισμό βλακείας κάνουν, αλλά τέλος πάντων να το ξεπεράσουμε. Αυτό που θα σκεφτούμε. Για να γράψουμε και το έτσι. Ωραία, Σταύρο, ναι. Συνέχισε τη δουλίτσα σου. Αύριο φυσικά από 24 περισσότερα. Καλό σου βράδυ, καλή ξεκούραση. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Σταύρο Κόλκα. Και για διαιτησία και για τη νίκη, για τη διαχείριση του Λουτσέσκου, για όλους και για όλα. Και ενώ θα πάμε σιγά σιγά εμείς σε ένα break, ξεπεράσαμε για λίγο το χρόνο μας, θα επιστρέψουμε και με τα κορίτσια του ΠΑΟΚ 24 για να πάρουμε και τις δικές τους απόψεις για τη νίκη του Δικεφάλου, αγάπη Γαβριλίδου και Ελένη Μπούντου. Πάμε Βασίλη στο break και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο post game. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4. Ενώ στο Βαλένθια Μπαρτσελώνα στο 81ο λεπτό 1-1 πάντα στο Μεστάγια. Ενώ έχουμε την Ελένη Μπούντου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα την καλησπέρισουμε. Γεια σου Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Νομίζω ότι πλέον όλα καλά. Με το ρεπορτάζ τέλος για σήμερα. Νομίζω ότι ξεμπερδέψαμε έτσι πάρα πολύ γρήγορα από τα πιο ήρεμα και εύκολα απογεύματα. Έτσι στο γήπεδο της Τούπας βέβαια. Εύκολο δεν ήταν τόσο, Γιώργο, το έργο του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, όντως. Εύκολο. Μη αποτελεσματικό, αν θέλεις. Δεν είναι θέμα ευκολίας ή μη. Νομίζω ναι, ότι δεν συνάντησε και ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά να απειληθεί. Μια φάση έκανε ο Απόλλωνας, εκεί με το μάτι στο 67. Ο Απόλλωνας ήρθε, ήταν πολύ καλά στημένος αμυντικά, είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ, μπόρεσε να περιορίσει πολλά από τα του Δικεφάλου, έμεινε πίσω και περίμενε βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα βρήκε έτσι το δρόμο και κλείδωσε το παιχνίδι. Αλλά ήταν πολύ ρευστά τα πράγματα, γιατί είδες και εσύ ότι στο δεύτερο επίχρονο το 1-0 όπως και να το κάνουμε ένα πολύ ρευστό αποτέλεσμα, μια κόντρα επίθεση. Είδες δύο φορές ο Μάντζιος βγήκε στην πλάτη της άμυνας, ναι. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά στο γήπεδο της Τούμπας, ήρθε και το γκολ του Κρέσπο και νομίζω ότι κάπου εκεί η σεμνή τελετή έλαβε τέλος και αν με ρωτάς νομίζω ότι κλείνει ένας κύκλος πολύ δύσκολων παιχνιδιών, μια σειρά αρκετά δύσκολη και απαιτητική με πρόσημο πάρα πολύ καλό, έτσι, θετικό πρόσημο. Νομίζω ιδανικό, δηλαδή αν το ρωτούσες το Λουτσέσκου πριν ξεκινήσει, ναι. Δηλαδή μετά το μάτς με την Μπενφίκα, έτσι. Αν πάρουμε από τότε, εκείνο το διάστημα μέχρι σήμερα, ότι θα είχε το 6 στα 6, ναι, ότι θα είχε διπλό στην έδρα της Μπάτε και θα έβγαζε αυτό το διάστημα, δηλαδή με όλα αυτά τα αποτελέσματα, νομίζω θα σου έλεγε, το παίρνω και το υπογράφω τώρα, ότι αν είναι έτσι το θέλω. Ακριβώς, 2 στα 2
στο πρωτάθλημα και αναφέρομαι βεβαίως στα ντέρμπι, το ένα μάλιστα εκτός έδρας, εμβληματική θριαμβευτική νίκη στην έδρα της Μπάτε, που εξ αρχής λέγαμε ότι okay, το ένα εισιτήριο ανήκει στην Τσέλσι, το άλλο θα είναι ανάμεσα στην Μπάτε και στον ΠΑΟΚ, και ξαφνικά μέσα στην έδρα του αντιπάλου που υποτίθεται ότι θα παλέψετε για, για το δεύτερο εισιτήριο, βγάζει ένα τέτοιο εύκολο αποτέλεσμα, ένα τόσο επιβλητικό διπλό, σίγουρα είναι πάρα πολύ καλός ο απολογισμός, έτσι. Νομίζω ότι αν ρωτούσες τον Λουτσέσκου που είπες και εσύ, Γιώργο, προηγουμένως, το ιδανικό θα ήταν να έχεις κερδίσει και την Τσέλσι, έτσι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, για να... Και τον Άρη, εντάξει. Δεν νομίζω ότι, εντάξει. Κάπου όλες οι ομάδες κάπου θα κάνουν και μια στραβή που λέμε, έτσι, μια γκέλα. Οπότε έκανε τις γκέλες σε μάτς που ήταν ανώδυνα, έτσι, βαθμολογικά. Δεν έχασε κάτι, δηλαδή, από τους στόχους του. Έτσι ακριβώς. Και σε μάτς τα οποία έχει το χρόνο, έτσι, έχει πολύ δρόμο ούτως ή άλλως μπροστά του, για να καλύψει και το χαμένο, αν μπορούμε να μιλάμε για χαμένο έδαφος, έτσι. Γιατί το μάτς με την Τσέλσι και το αποτέλεσμα με την Τσέλσι, νομίζω ότι είναι μέσα σε αυτά τα, είναι μέσα στο πλάνο, αν θέλεις, του κάθε προπονητή. Ήταν εντός προγράμματος που λέμε. Ακριβώς. Ότι ενδεχομένως δεν θα πρέπει να υπολογίζει το συγκεκριμένο παιχνίδι, άρα κοιτάει τον τελικό στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπάτε. Όπως κάνουν όλοι τον προγραμματισμό τους, έτσι λογικά θα έκαναν και στον ΠΑΟΚ τον δικό τους. Τώρα το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η εικόνα μετά τη διακοπή, αυτό έτσι. Ακριβώς. Γιατί τώρα μιλάμε όλοι για την εικόνα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πέρα από το ότι ήταν αποτελεσματικός και το πρόσημο είναι θετικό σε αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα που πέρασε, το δεύτερο σκέλος συζήτηση έχει να κάνει με την εικόνα, την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ. Σίγουρα εγώ δεν θα πω ότι έθελξε σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν κάποια διαστήματα, και αναφέρομαι βεβαίως σε όλα τα παιχνίδια, και σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη και σε κύπελο, που άρεσε. Βγήκαν αυτοματισμοί, βγήκε δουλειά, και σήμερα νομίζω ότι, αν και το μάτς δεν ενδείκνυται και θα ξεχαστεί πάρα πολύ γρήγορα, υπήρχαν κάποια διαστήματα, όπως ήταν ακόμη και η φάση του γκολ, του πρώτου τέρματος, έτσι, που πηγαίνει ο βοηθός. Δουλεμένο, ξεκάθαρα. Ακριβώς, δεν είναι συγκεκριμένη οδηγία. Νομίζω ότι είναι κάποια δείγματα δουλειά τα οποία βγαίνουν στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ εγώ να παραβλέψω το κομμάτι της ψυχολογικής φόρτισης, πίεσης των παικτών. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η σεζόν ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς για τον ΠΑΟΚ. Ξεκινήσαμε τέλη Ιουλίου και από τότε υπήρχε παιχνίδι κάθε εβδομάδα και παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση και πίεση, γιατί κάθε φορά ο πύχης ανέβαινε. Βέβαια, δηλαδή, συγκέντρωση στα υψηλότερα επίπεδα, είναι και η διαχείριση του μυαλού για κάθε παίκτη ξεχωριστά. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι δεν γίνεται και δεν δικαιούται κανείς να μιλάει για κούραση των ποδοσφαιριστών όταν βρισκόμαστε ακόμη Οκτώβριο, όταν είμαστε μόλις την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αλλά ας μην ξεχνάμε λίγο ότι αυτά τα παιδιά ήταν σαν να έπαιξαν ομίλους έτσι το καλοκαίρι. Και τα παιχνίδια με την Μπενφίκα και τη Βασιλεία και στη Ρωσία απαιτούσαν έτσι πολύ μεγάλη ενέργεια, πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ήταν λογικό να ακολουθήσει ένα αντεφορμάρισμα εντός εισαγωγικών. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι σε αυτό το αντεφορμάρισμα δεν έχασε τίποτα, έτσι. Αυτό ακριβώς. Να αδειάσει ψυχολογικά, αν θέλεις, ενδεχομένως. Και επιπλέον, να σου πω κάτι, σε αυτό το σκέλος της συζήτησης για την αγωνιστική εικόνα του ΠΑΟΚ, μπορούμε να βάλουμε και την υποσημείωση ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε βοήθεια από τις μεταγραφές του καλοκαιριού, έτσι. Γιατί ήρθαν δηλαδή, αργά οι περισσότερες ούτως ή άλλως. Αυτό ακριβώς. Βασίστηκε σε έναν κορμό που ο Λουτσέσκου ήξερε από πέρσι, έτσι. Με παίκτες που έχουν τραβήξει το κουπί από πέρσι, και στην ουσία πρόκειται για παίκτες που τράβηξαν και το κουπί του καλοκαιριού, του ευρωπαϊκού ταξιδιού του ΠΑΟΚ, και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το είπε ο Πασχαλάκης σήμερα στις δηλώσεις του, ότι είναι σίγουρα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές, γιατί η δική του θέση είναι διαφορετική, μιλώντας για αυτήν την τερματοφύλακα, ότι υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να είναι επιβαρημένοι, έτσι, και να χρειάζεται ξεκούραση. Ο Μάτος, ας πούμε, είδε να παίρνει ανάσεις μόνο στο παιχνίδι κυπέλου. Ο Πέλεκας είναι μια ακόμη κατηγορία, μια ακόμη περίπτωση μάλλον ποδοσφαιριστή. Πρίγιοβιτς που δεν έκανε κατηγορία και ολοκληρωμένη προετοιμασία, καθώς ήταν από το Μουντιάλ και ήρθε νωρίτερα. Είναι μια που μπήκε κάπως άτσαλα ή άγαρμα, αν θέλεις, μετά τον τραυματισμό του, γιατί ήταν και επιθυμία του ίδιου να μπει και να προσφέρει, αλλά και επειδή ο Λουτσέσκου νιώθει ότι έχει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μέσα στο γήπεδο και μπορεί και συνεργάζεται καλά, τον ήθελε νωρίτερα, οπότε όλα αυτά έδειξαν τον ρόλο τους. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σταθερές όλο αυτό το διάστημα. Σίγουρα η σταθερά είναι ο Πασχαλάκης, έτσι.
υπήρχαν και για τον Πασχαλάκη κάποια κακά διαστήματα. Η μία βραδιά νομίζω ήταν εκείνη με την Μπενφίκα στην Τούμπα. Η μία βραδιά. Αλλά όταν ο Πασχαλάκης σου δίνει παιχνίδι όπως αυτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης... Ή όπως να μην ξεχνάμε αυτό στην έδρα της Μπενφίκα, στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστή, πολύ μεγάλο παιχνίδι από τον Πασχαλάκη. Ναι, σου δίνουν άλλα παιχνίδια. Μπορεί να έχουν τις δικές τους κακές στιγμές, είναι ανθρώπινο, έτσι. Θα τα βρούμε και αυτά μπροστά μας, αλλά από εκεί και πέρα και ο Πασχαλάκης ήταν μια σταθερά όλο αυτό το διάστημα. Για μένα μια πολύ καλή σταθερά, ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, ήταν ο Μαουρίσιο. Ναι, 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 και σήμερα κορυφαίος, όχι μόνο για τον γκολ. Ακριβώς. Και σήμερα MVP, γιατί ήταν ο Μαουρίσιο παντού. Και αυτό που ο ίδιος δεν απάντησε, γιατί είναι λογικό να μην απαντήσει, ότι όταν ο Μαουρίσιο είναι καλά και ο παρτενέρ του. Έτσι. Νομίζω ότι... Κοντρολάρει καλύτερα το ρυθμό όλος ο ΠΑΟΚ, νομίζω, όταν περνάει μπάλα από τα πόδια του και έχει τις σωστές μεταβιβάσεις. Είναι ο ρόλος του, είναι η θέση του τόσο κομβική που ο ΠΑΟΚ θέλει και χρειάζεται έναν ξεκούραστο, έναν καλό Μαουρίσιο, γιατί ενώνει άμυνα και επίθεση. Έτσι όλο το παιχνίδι περνάει από το μυαλό του, περνάει από τα πόδια του. Και όταν ο Μαουρίσιο είναι καλά, όταν ο Μαουρίσιο διαβάζει καλά το παιχνίδι, νομίζω ότι αυτομάτως ανεβαίνει και ο παρτενέρ του και το είδαμε και σήμερα με τον Σάχοφ, που για μένα κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι ο Σάχοφ. Ναι, από τους διακρίθεντες, νομίζω μετά το Μαουρίσιο ήταν ο κορυφαίος. Ακριβώς. Δεδομένου ότι δεν είχε ρυθμό, δεν είχε παιχνίδια, έτσι, ο Σάχοφ, αλλά και ο Κάνιας από κοντά με τον Μαουρίσιο τον είδαμε να κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι την Πέμπτη. Έτσι στην Ευρώπη. Γενικότερα νομίζω ότι ο Μαουρίσιο είναι και αυτός ένας από τους παίκτες που θα του κάνει καλό να ξεκουραστεί και να καθαρίσει το μυαλό του. Σίγουρα. Νομίζω από αυτούς που έχει να περιμένει περισσότερο ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να δει ακόμη πιο βελτιωμένη εικόνα και έχει να πάρει πολλά περισσότερα πράγματα μετά τη διακοπή, είναι σίγουρα ο Πέλκας και ο Βιερίνια. Δύο παίκτες, ναι, που είναι βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ και αυτό το διάστημα φαινόταν ότι δεν πατούσαν τόσο καλά. Θα σου έλεγα και για τον Μπίσεσβαρ, αν δεν είχε εναλλακτικές ο Λουτσέσκου. Αλλά είδες πως διαχειρίστηκε τα εξτρέμ του. Ναι. Και με δεδομένο ότι ο Βάρντε είναι εκτός, έτσι, ο Ελ Καντουρί ακόμη θα πει. Ναι. Αλλά και πάλι υπήρχαν εναλλακτικές και νομίζω ότι διαχειρίστηκε με πολύ μεγάλη ισορροπία και του βγήκε το θέμα των εξτρέμ και τον Ζαμπά και τον Λιμιό. Τους έβαλε όλους από λίγο ώστε να... Ακριβώς. Και ο Μπίσεσβαρ που τον είδαμε έτσι σε διάφορους ρόλους, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πήρε τις ανάσεις του την Πέμπτη. Γιατί τα έχουμε πει για τον Μπίσεσβαρ ότι δεν μπορεί να βγάλει κάθε τρεις μέρες παιχνίδι και 90 λεπτά, έτσι. Είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, τον οποίο θέλεις ξεκούραστο για να σου δίνει έτσι πολλά και διάφορα στοιχεία μέσα στο παιχνίδι. Έτσι. Και ο Πρίγιοβιτς, όπως είπες και εσύ, σίγουρα και ο Πρίγιοβιτς, γιατί μην ξεχνάμε, δεν ξεκουράστηκε όσο θα έπρεπε, δεν πήρε το απαραίτητο διάστημα και γι' αυτό να θα λειτουργήσει θετικά το διάστημα της διακοπής. Μου άρεσε σήμερα να σου πω, Γιώργο, που είδαμε και Ακπόμ και Καρέλ. Βέβαια ανακάτεψε πάρα πολύ την τράπουλα μεσοεπιθετικά, δηλαδή είδαμε τον Μπέλκα να περνάει δεξιά, μετά αριστερά. Γενικότερα φάνηκε ότι ψαχνότανε μπροστά στους ρόλους που θα δώσει στους ποδοσφαιριστές του. Αλλά έτσι είναι ωραίο να βλέπουμε σιγά σιγά και τα δύο τα παιδιά, και τον Ακπόμ και τον Καρέλ, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Να μπαίνουν στο rotation και αυτοί, γιατί και η συνέχεια που ακολουθεί έτσι, μετά τη διακοπή πάλι έχει full πρόγραμμα για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Και γιατί είναι ένα ζητούμενο να βγει το rotation, έτσι, και να μιλήσουμε και με αποδείξεις για αυτό το βάθος, το περιβόητο βάθος που υπάρχει στον πάγκο του ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί υπάρχουν παίκτες, υπάρχει έτσι αξία, υπάρχει ποιότητα, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να κουμπώσουν με το σύνολο, να αφομοιώσουν την φιλοσοφία του Λουτσέσκου και να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Βέβαια, σίγουρα σε αυτή τη συζήτηση πάντα βάζουμε και τον αστερίσκο που θέλει τον Λουτσέσκου να μην προχωράει. Έτσι, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει για τον Ρουμάνο. Ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μέχρι τον Δεκέμβριο η χρονιά, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, θα είναι απαιτητικό με Ευρώπη, πρωτάθλημα και πάει λέγοντας. Βλέπεις ότι στο πρωτάθλημα η κατάσταση αγριεύει με την καλή έννοια, αγριεύει όμορφα. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε στο μείον 2 και τελικά είναι μόνος πρώτος μαζί με τον Ατρόμητο. Όχι μόνος πρώτος, να τα λέμε. Νομίζω ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του ΠΑΟΚ δεν θα το περίμενε αυτό, έτσι. Έτσι ακριβώς. Άρα θα πρέπει να διαχειριστεί πολύ καλά το γεγονός ότι έχει κάνει ένα πολύ εντυπωσιακό ξεκίνημα, ότι δεν του βγήκε και δεν του κόστησε η αφαίρεση βαθμών, ότι έχει το απόλυτο στο πρωτάθλημα και βεβαίως παράλληλα παλεύει για το ειστήριο της πρόκρισης στη φάση των 32, έτσι. Και είναι και το κύπελλο και τα παιχνίδια εκεί, θέλουμε Κρήτη και πάει λέγοντας.
Ναι. Τώρα μεσολαβεί ρεπό τριήμερο, τετραήμερο, μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη. Μέχρι την Πέμπτη. Νομίζω ότι είναι ένα θείο δώρο, αν θέλει, για του ποδοσφαιριστέ και για το Λουτσέσκο. Είναι ένα δώρο. Θα έχουμε αποδράσει, φαντάζομαι. Θα έχουμε αποδράσει. Πιστεύω ότι αν πα τώρα στο αεροδρόμιο, Γιώργο, μπορεί να πετύχει. Ήδη να είναι εκεί, να πετύχει δύο-τρει, γιατί από τότε που ξεκίνησα, από τέλη Ιουλίου, δεν θυμάμαι άλλε μέρε. Έτσι, κάτι διάσπαρτα διήμερα, τριήμερα. Αλλά και πάλι δύσκολα. Αλλά και πάλι δεν τα θυμάται κανείς με ευκολία. Ήταν ναι. Τόσο παιδικό το πρόγραμμα που σίγουρα τώρα το έχουν ανάγκη περισσότερο από ποτέ οι ποδοσφαιριστές. Έτσι. Όσοι δεν έχουν βέβαια υποχρεώσει με τις εθνικές ομάδες, γιατί έχει αρκετούς διεθνείς ο ΠΑΟΚ. Οπότε... Θα δούμε αν ο Βαρέλα θα ενσωματωθεί με την εθνική του ομάδα. Υπάρχει κλίση, έτσι το όνομά του βρίσκεται. Να δούμε την κατάστασή του. Αύριο θα έχουμε εξετάσεις. Αλλά ακριβώς υπήρχε ένα πρόβλημα στο γόνατο, αποχώρησε κάπως κουτσένοντας. Από τον ΠΑΟΚ είναι καθυστερητική, έτσι δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία η κατάστασή του, αλλά από την άλλη θα κάνει εξετάσεις για να έχουν στη μία πιο καθαρή εικόνα της κατάστασής του, και αν βεβαίως κριθεί ότι δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει και να βοηθήσει την εθνική του ομάδα, τότε θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για να ακολουθήσει το πρόγραμμα της αποθεραπείας του κανονικά, για να είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος που βρίσκεται τον ΠΑΟΚ στο Κλεάνθης Βικελίδης, έτσι. Ένα παιχνίδι με τις ιδιαιτερότητές του, που ο ΠΑΟΚ θα θέλει και εκεί την ίγκη να διατηρήσει το απόλυτο εικόν. Και θα θέλει και τον Βαρέλα, έτσι, τον υγιή βέβαια, Βαρέλα. Βέβαια, βέβαια. Εννοείται. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες, μιας και συζητάμε για Βαρέλα, θα έχουμε εξελίξεις και στο συγκεκριμένο μέτωπο, αλλά και σε αυτό που αφορά τον Κρέσπο, και μιλάω βεβαίως για τις ανανεώσεις των δύο ποδοσφαιριστών. Και σήμερα ο Κρέσπο και ο Βαρέλα, και οι δυο τους νομίζω ότι ήταν σε εξαιρετική ημέρα. Αμυντικά βεβαίως ο ΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε ιδιαιτέρως. Ο Κρέσπο με το γκολ που πέτυχε βάζει το κερασάκι στην τούρτα σε μια σειρά αγώνων που έχει μια πάρα πολύ καλή και σταθερή απόδοση. Ναι, όντως και οι δύο σκόρερ σήμερα ήταν σαν να επιβραβεύτηκαν για το καλό τελευταίο διάστημα που είχαν. Έτσι ακριβώς. Φωνάζει για ανανέωση και νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, γιατί είναι δεδομένη η επισημία του ΠΑΟΚ και του Λουτσέσκου να συνεχίσει και να πορευτεί με αυτό το δίδυμο το οποίο έχει βρει χημεία. Χαρακτηριστικό είναι ότι και ο Κρέσπο και ο Βαρέλα αποθεώνουν ο ένας τον άλλον μέσω social media. Είναι πολλά τα παιχνίδια, είναι πάνω από 60 τα παιχνίδια που έχουν κάνει ως δίδυμο. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις κινήσεις ο ένας του άλλου. Οπότε στον ΠΑΟΚ αυτή τη χημεία που έχουν βρει και έχουν πετύχει στα στόπερ, γι' αυτό και βλέπουμε και όλο το Χατσερίδη να έχει μείνει πίσω, έτσι, γιατί είναι δύσκολο να διασπάσει κανείς αυτό το δίπολο, θα επιβραβευτεί στο άμεσο μέλλον. Και αν συνεχίσει έτσι, θα πάει και για αμυντικό ρεκόρ ιστορίες ο ΠΑΟΚ. Έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ μέχρι τώρα, και αν συνεχίσει αυτούς τους ρυθμούς, θα... ήδη το 6-6 είναι και αυτό ρεκόρ, έτσι, δεν το έχει ξανακάνει ποτέ στην ιστορία. Είναι το πιο εντυπωσιακό, το καλύτερο ξεκίνημα. Εγώ θα αποφύγω μεγάλες και βαθιστόχαστες λέξεις όπως Ιωνός, ναι, και πάει τα γνωστά, είναι τα πολύ νωρίς. Έτσι ακριβώς. Επειδή τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε βρει πολλές φορές μπροστά μας, όσο προχωράει και εξελίσσεται η σεζόν, νομίζω ότι είναι αυτό το κλισέ, αλλά έχει απόλυτη λογική, ότι κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και ταμείο θα γίνει στο τέλος. Και έτσι. Πέρυσι για τον ΠΑΟΚ έλεγαν ότι δεν χάνεται το πρωτάθλημα και δεν χανόταν το πρωτάθλημα. Και τελικά είδαμε τι έγινε και πώς βρέθηκε το πρωτάθλημα στα χέρια άλλης ομάδας, έτσι. Έτσι. Ωραία, Ελένη. Χαμηλά η βάλα. Έχει δρόμο πολύ ακόμη σεζόν. Έχει δρόμο πολύ. Να δω τώρα τι θα λέμε, Γιώργο, αυτές τις μέρες. Ελπίζουμε να προχωρήσουν τα διαδικαστικά των ανανεώσεων, γιατί με τα πρωταθλήματα, με τις εθνικές ομάδες, είναι εκεί που ζεσθενόμαστε, ξέρεις, εκεί που έχουμε πάρει μπρος. Έχουμε βάλει ταχύτητες και είμαστε με το πόδι στο γκάζι, από ντέρμπι σε ντέρμπι, από Ευρώπη σε Ευρώπη. Ξαφνικά... Ηρεμία, μετά την καταιγίδα. Ηρεμία, ξεκούραση, αυτό. Έτσι. Ωραία, καλή σου ξεκούραση σε σένα, Ελένη, καλή συνέχεια και καλό σου βράδυ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την Ελένη Μπούντου για τα του ΠΑΟΚ. Θα πάμε, Βασίλη, και σε Αγάπη Γαβριλίδου να πάρουμε και το δικό της σχόλιο για όσα είδε σήμερα στην Τούμπα, για να κλείσουμε σιγά σιγά με τα σπρώμαυρα για την νίκη της σημερινή του κεφάλαιου του Απόλλωνα Σμύρνης, διότι θα έχουμε και μπάσκετ συνέχεια, θα έχουμε και Σταμάτη Μουρελή για την νίκη του Άρη στο Λαύριο στην πρεμιέρα της Basket League. Να δούμε τι συνέβη και εκεί. Ενώ διαβάζω τώρα σε δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός έχει διαρροή
για παράπονα έντονα. Είναι έξαλλοι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, για τη διαιτησία στο ντέρμπι, στο ΆΚΑ. Ο Δανός διαιτητής, ο Κριστόφερσεν, μάλιστα αναφέρουν οι κύκλοι των Ερυθρολεύκων, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, ότι έπαιξε όπως ακριβώς αναμενόταν. Δηλαδή ότι περίμεναν ότι θα είχαν παράπονα από την απόδοση του ρέφερη. Οι Ερυθρόλευκοι, μάλιστα, να που στον Ολυμπιακό σχολιάζουν και τους ξένους διαιτητές. Προφανώς δεν τους άρεσε αυτό το χ στο τέλος, όπως είδε. Αν ευστοχούσε ο Φετφαζίδης σε μια ευκαιρία που δεν χάνεται στο τέλος, δεν ξέρω αν θα είχαν την ίδια αντίδραση. Θα πάμε όμως αμέσως στην Αγάπη Γαβριλίδου. Καλησπέρα, Αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Να, εδώ βλέπω τις διαρροές του Ολυμπιακού για τις παράπονα που έχει για το διαιτή. Και για τους ξένους έχει παράπονα ο Ολυμπιακός. Ναι, και εγώ αυτό διαβάζω που λένε για 100-0 διαιτησία υπέρ της ΑΕΚ. Ναι, μάλιστα. Για τη φάση του Φετφαζίδη θα περάσει τα ψηλά, μάλλον. Καλά, εννοείται. Δεν ξέρω αν πρόλαβες να το δεις, αλλά δεν το είδες. Όχι, όχι. Το δεύτερο ημίχρονο πρόλαβα. Δεν υπάρχει αυτό που χάνει ο Φετφαζίδη το 94 στην τελευταία φάση. Μόνο μέσα από την περιοχή του πλασί και το στέλνει. Ναι. Όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού τσαβούσε στο μαλλιά του. Είναι η συνέχεια των χαμένων ευκαιριών από την προηγούμενη Κυριακή στο Καραϊσκάκη, νομίζω, για τον Ολυμπιακό αυτή. Που ευνοεί και πάλι τον ΠΑΟΚ, έτσι, αυτή η αστοχία. Ναι, είχε και ο Γκερέρο μια μεγάλη φάση. Είχε και δοκάρι, νομίζω. Είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στο 44, ο Χασάν. Ναι. Είχε φάση ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, είδα και στο Μιλάνο είχε φάσεις προχθές, αλλά δείχνει ότι ενώ έχει βελτιωθεί σαφώς από πέρσι, έχει μια πολύ καινούργια ομάδα, έχει ποιοτικούς παίκτες, δεν έχει χτίσει ακόμη αυτό το χαρακτήρα ώστε να μπορεί να παίρνει αυτά τα αποτελέσματα που θέλει. Έτσι. Πάλι στο τέλος δέχτηκε τον γκολ, λύγησε και δεν πήρε αυτό που ήθελε. Καλά, νομίζω ότι τον ΠΑΟΚ το σημερινό τον βολεύει πάρα πολύ. Σίγουρα. Και από άποψη γενικότερα τι θα ακολουθήσει από εκεί και πέρα, γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Να είναι και οι δύο απογοητευμένοι. Αυτό, ούτε για την ΑΕΚ είναι καλό αυτό, όσο και αν το πανηγύρισαν τώρα στο τέλος. Λογικό ήταν γιατί έστω έσωσαν το βαθμό, αλλά όπως και να έχει, στις επόμενες μέρες θα έχουν θέματα, πιστεύω, γιατί ειδικά για τον Ολυμπιακό, εντάξει, στα δύο ντέρμπι δεν έχει πάρει ουσιαστικά τίποτα. Έτσι πήρε έναν βαθμό σε ένα παιχνίδι που το κρατούσε στα χέρια του μέχρι το 90. Και θα μπορούσε να το πάρει και στο 94 με ευκαιρία που δεν χάνεται πραγματικά. Ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες θα βγουν πράγματα και εντάξει, δεν περιμένω κάτι από την ΑΕΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό, επειδή ήδη εδώ και αρκετές ημέρες υπάρχει μια κουβέντα για τη διαχείριση του ρόστερ και τις επιλογές και γενικότερα, νομίζω ότι... Αρχίζεις και γκρίνια για τον Μαρτίνς, λες? Ναι. Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν τις επόμενες ημέρες σιγά σιγά βγει κάτι από εκεί. Δεν ξέρω. Το περιμένω, είναι η αλήθεια. Και ο Σερτάκης, εσύ το περιμένει κι αυτός, λες? Καλά, αυτό είναι ένα δέκατο δίνει. Οκτώβριο πιάσαμε. Ναι. Σιγά σιγά ετοιμάζεται ο άνθρωπος, δεν είναι. Είναι εντυπωσιακός, νομίζω. Η εποχή, ναι. Ναι, εντάξει. Το ΠΑΟΚ πώς θα είναι σήμερα? Άρα, νομίζω ότι θα έχουμε θέματα. Εντάξει, τώρα κατά και ο ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχε πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια. Δεν νομίζω ότι ικανοποιήσει κανέναν η ομάδα με το θέμα που προσέφερα, αλλά... Δεν περιμέναμε, νομίζω, και κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι, γιατί μιλάμε για το τελευταίο παιχνίδι της σειράς, χρονικά, που έδωσε ο ΠΑΟΚ. Δεν ήταν δύσκολο παιχνίδι από πλευράς αντιπάλου και δυναμικότητας αντιπάλου κυρίως, αλλά νομίζω ότι ήταν δύσκολο από πλευράς διαχείρισης των παικτών, γιατί πραγματικά τα καταψήματα είναι σε ένα πολύ δύσκολο στάδιο πλέον η ομάδα. Φάνηκε, νομίζω, σήμερα ότι όλοι θέλουν ανάσες. Ναι. Και αποφόρτιση και πνευματική και σωματική. Τους βγήκε αυτό σήμερα σε πάρα πολλές φάσεις. Δηλαδή, βλέπαμε να φτάνουν πάρα πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή, αλλά η τελική ενέργεια ήταν λάθος τις περισσότερες φορές. Νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει κυρίως με τη συγκέντρωση και το γεγονός ότι δεν είχαν φρέσκο μυαλό σχεδόν κανένα για να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, είδαμε το Βιερίνη, ας πούμε, να κάνει λάθη που... Δεν τα περιμένεις από τον αρχηγό. Ναι. Βερίνια γενικότερα, δηλαδή, που τελευταία δεν πατάει καλά, είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω η διακοπή θα τον βοηθήσει και αυτό να επανέλθει φυσιολογικά το επίπεδο, να βρει ρυθμό. Ναι. Νομίζω ότι σήμερα φάνηκε ακόμη περισσότερο, γιατί ήταν πάρα πολλές φορές που περνούσε τους αντιπάλους τους σαν σταματημένους και με το που έφτανε έξω από την περιοχή ήταν σαν να έπεφτε ένα μαύρο μπροστά του και έκανε, ας πούμε, το λάθος. Όπως επίσης νομίζω ότι με εξαίρεση τα δύο γκολ,
Ο ΠΑΟΚ ήταν σε πάρα πολλά σπιγμένα από άσχημες εκτελέσεις που ήταν είτε στην αγκαλιά του Χουάντρεσον, που μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό που αν μη τι άλλο το προσόν του είναι αυτές οι επεβάσεις στα στημένα. Δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο βαθμό. Είχε πολλές κακές εκτελέσεις, ενώ είχε αρκετά φάουλ για την περιοχή. Και γενικότερα δεν υπήρχε, νομίζω, τόση φρεσκάδα και σωματική και πνευματική για να καθαρίσει πιο εύκολα ένα παιχνίδι που δεν έδειχνε ότι κινδυνεύει. Αλλά όσο ήταν στο 1-0, είχαμε λίγο αυτό το μη γίνει κάτι. Και φάσω γκολ και μετά. Ναι. Δηλαδή εκεί ειδικά στις δύο κεφαλιές του Μάντζιου, νομίζω λίγο ήταν καμπανάκια για τον ΠΑΟΚ. Ναι, όντως. Θα μπορούσε εκεί να αν ερχόταν η ισοφάριση. Μετά ήταν λίγος ο χρόνος που απέμενε και εντάξει, μπορεί να το έρθει το γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά θα ζοριζόταν πολύ περισσότερο. Το Σικαμπάλα πώς τον είδες? Καλά, ο Σικαμπάλα είναι μια κατηγορία μόνος του, νομίζω. Λίγο παρατήρητος πάντως πέρασε το μάτς. Εκτός από μια σέντρα που έβαλε εκεί στο Μάντζιο στη δεύτερη κεφαλιά που την μπλόκαρε εύκολα ο Πασχαλάκη στο 85, δεν έκανε κάτι άλλο, ε. Ναι, ναι, στο Μάντζιο ναι, δεν έκανε κάτι, νομίζω, σαν να μην μπήκε ήταν κιόλας. Ναι, το χειροκρότημα αλλά... το πήρε πάντως, αν αντιλήφθηκα σωστά. Ναι, 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 αποθέωση κανονικά, όχι απλά. Και ακόμα και όταν σηκώθηκε για ζέσταμα είχε χειροκρότημα. Όταν επέστρεψε στον πάγκο για να ετοιμαστεί να μπει πάλι είχε χειροκρότημα, φυσικά όταν μπήκε όλο το γήπεδο. Τον αποθέωσε κανονικά, δηλαδή είναι κάτι που δεν το έχουμε ζήσει πολλές φορές, γιατί άλλο να χειροκροτάει μερίδα του κόσμου και άλλο να χειροκροτάει τώρα όλο το γήπεδο και να το κυνηγούσε βέβαια και αυτός, δηλαδή συνεχώς γυρνούσε προς την κερκίδα μπαίνοντας οι δύο ομάδες στην αρχή του αγώνα, τραγουδούσε το σύνθημα μαζί με τον κόσμο, τον αντιλήφθηκε και ο κόσμος και εκεί αποθεώθηκε και πάλι, γενικότερα το κυνηγούσε λίγο. Είχε. Αλλά... Συγγνώμη, πέρασαν 12 χρόνια έτσι και παραπάνω. 12,5 ναι, ναι, χρόνια. Ωραία, ωραία ήταν. Ναι, νομίζω τόσο πριν. Το σύνθημα τόσο... περίμενα να ακουστείτε και το σύνθημα για τον Ριβάλντο, αλλά δεν το ακούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, είναι ωραίος τύπος και ήταν από τα πρόσωπα της ημέρας στην Τούμπα. Ναι. Δεν πέρασε παρατήρηση εκτός αγώνα. Γιατί εντάξει, είπαμε στον αγώνα δεν προσέφερε κάτι ιδιαίτερο. Ναι. Καλά, γενικά από τον Απόλλωνα να πεις ότι διακρίθηκε κάποιος, νομίζω ότι περισσότερο ήταν συνολική η προσπάθειά τους. Εντάξει, πολύ σκληρό παιχνίδι βέβαια. Το πήγε εκεί δηλαδή στη δύναμη σκληράδα, μαρκαρίσματα πολλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και πάλι δεν του βγήκε. Εντάξει, έχει πολλή δουλειά νομίζω ο Μαντζουράκης να κάνει εκεί. Τώρα θα του πάει και σε προετοιμασία, έτσι. Γιατί είναι με 0 βαθμούς η μοναδική ομάδα μετά από 6 παιχνίδια. Ναι, σε πολύ δύσκολη θέση νομίζω. Τώρα είναι να πάνε, αν θυμάμαι καλά, στην Άουσα. Ναι, και μετά ακολουθεί πρόγραμμα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Όπως για κάθε ομάδα που αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, στη συνέχεια αντιμετωπίζει η ΑΕΚ και Ολυμπιακό σειρά. Οπότε λογικά θα φτάσει και στην 8η αγωνιστική χωρίς νίκη από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να περιορίσει να πάρει βαθμούς τώρα από την ΑΕΚ στη Ριζούπολη ή με στο Καρασκάκι να κάνει κάποια έκπληξη. Ναι, αλλά μαζί πρόγραμμα με Όφη και Λαμία που και αυτοί σήμερα ήρθαν ισόπαλοι, δεν κερδίζουν, δεν έχουν ούτε νίκη. Νομίζω δύσκολο, είναι από τα πρώτα φαβορί. Ναι. Τώρα πάνω σε αυτό που είπες για το σκληρό παιχνίδι, συμφωνώ, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε ότι είναι και να σταθείς ο διαιτητής, έτσι. Ναι, όταν έχεις έναν διαιτητή πολύ που σε αφήνει. Ναι, τώρα μιλάμε εντάξει για ένα παιχνίδι που τα λάθη κυρίως είναι των βοηθών. Γιατί αυτοί είναι που σε τρεις περιπτώσεις έκοψαν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ενώ τους κάλυπταν τρεις και τέσσερις παίκτες του Απόλλωνα, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι και ο Τάσος ο διαιτητής έκανε αρκετά λάθη, γιατί άφηνε από τη μια πλευρά το παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι για τους παίκτες του Απόλλωνα, απ' την άλλη ο Μαουρίσιο με το καλημέρα για ένα αντίστοιχο φάουλ αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Ναι. Νομίζω ότι είναι και το πέναλτι που κάνει ο Χουάντερσον στον Καρέλη. Ναι. Ο Χουάντερσον είναι δύο οι κακές ενέργειες που κάνει. Μία είναι στο πρώτο ημίχρονο που βγαίνει πάνω στον Πέλκα με το γόνατο, που χτυπάει και για λίγο ο Πέλκας. Και μετά κάνει το ίδιο πράγμα με τον Καρέλη, έτσι. Τους γκρεμίζει κανονικά. Ναι. Συγγνώμη, τα λέγαμε και με τον Σταύρο πριν, ήταν έξαλλος κι αυτός. Με τους Έλληνες διαιτητές αυτό το πράγμα τώρα πόσο θα συνεχιστεί, δεν ξέρω. Μα είναι κρίμα γιατί σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν υπάρχει λόγος να
Ακριβώς. Σε ένα τόσο ήρεμο μάτς κατά τα άλλα να δημιουργείται θέμα από το πουθενά, να ξεσηκώνεται τόσο κόσμο στις κερκίδες και να δημιουργείται έτσι ένταση από το πουθενά τώρα σε ένα από ΑΟΚ Απόλλων Σμύρνης. Δηλαδή είναι πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι αυτά καλό είναι να μην γίνονται που λέμε. Ακριβώς. Και από την άλλη δεν μπορείς να μην σταθείς αυτό. Δηλαδή λες, OK, το αφήνω στην άκρη, αλλά όταν υπάρχουν τέτοιες μεγάλες φάσεις. Και όχι μόνο για τα offside, αλλά και για αυτές τις φάσεις που λέμε, δεν γίνεται να μην το σχολιάσεις. Βέβαια. Προφανώς και δεν θα μείνεις εκεί. Αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει έτσι, νομίζω. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, με εξαίρεση τα δύο ντέρμπι που έπαιξαν ξένοι διαιτητές, ο ΠΑΟΚ σε κάθε παιχνίδι έχει να φωνάζει για μία με δύο φάσεις μεγάλες. Για γκολ που ακυρώθηκαν, βλέπε ΑΚΠΟΜ, για πέναλτι που δεν δόθηκαν. Δεν είναι τα πράγματα νομίζω αυτά και δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Σίγουρα. Σίγουρα. Έτσι και... το βλέπω εγώ. Να δούμε πώς θα συνεχιστεί τώρα το πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα πάω και στα μάτς με Άρη και Παναθηναϊκό, λογικά θα έχει ξένους διαιτητές. Ναι. Αλλά εντάξει, είναι γενικότερο το φαινόμενο νομίζω. Είδαμε και, και στον Άρη χθες ο Κομίνης να μην δίνει πέναλτι, στο Πανιόνιος Άρης. Δηλαδή είναι κάποιες αποφάσεις που συνεχίζει η ίδια κατάσταση, η ίδια γνωστή κατάσταση. Ο Κομίνης ειδικά δεν θα έπρεπε να σφυρίζει φέτος, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά άλλη ιστορία αυτή. Αλλά εντάξει, πλέον πραγματικά σε κάνει να απορείς. Τώρα όταν έχεις αυτές τις φάσεις του Μπίσεσβαρ, του Βιερίνια και του Πρίγιοβης για τα offside, που δεν χρειάζεται καν να τις διπλέει, δηλαδή ήμασταν σίγουροι ότι δεν είναι, στηρίζει το αγώνα. Ναι, και εσύ είσαι στην ευθεία, δεν είναι καν οριακές. Άντε, πες του Μπίσεσβαρ και είναι οριακό. Είναι στην ίδια ευθεία. Εντάξει, το χάνεις. Οι άλλες δύο, του Διεθνή και του Πρίγκιπτσι περιπτώσεις, δηλαδή, δεν γίνεται. Και κάνει λάθος και ο άλλος ο βοηθός. Σε μια φάση του Μάτζιου που κόβει πίσω το site, που δεν είναι βέβαια, εντάξει, πέρασε χωρίς κίνδυνο την φάση για τον ΠΑΟΚ, αλλά πάλι είναι λανθασμένη απόφαση, έτσι. Ναι, δεν γίνεται να το βλέπεις αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαι στην ευθεία και η ευθύνη σου είναι να δεις, να ελέγξεις το offside. Δεν γίνεται όλος να καλύπτει από τρεις παίκτες και να σηκώνει το σημαίακι. Δείχνει είτε δόλο είτε ανικανότητα. Ναι, πραγματικά. Μα σε κάνει να απορείς. Είναι απορίες άξιο όλο αυτό το πράγμα. Τι να πω, ελπίσουμε να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση, γιατί εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα και αν συνεχίσουμε να βλέπουμε τα ίδια, θα έχουμε νομίζω το ίδιο σκηνικό που έχει επαναληφθεί πολλές φορές στο ελληνικό ποδόσφαιρο και εντάξει, έχει καταντήσει κουραστικό. Πραγματικά. Και είναι κρίμα να μένουμε σε αυτά τα πράγματα ενώ βλέπουμε τέτοιους αγώνες, έτσι. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι σαν ντέρμπι με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό καταλάβαμε πόσο διαφορετικά θα είναι τα πράγματα. Δεν ασχολούνται ούτε οι παίκτες ούτε ο κόσμος. Έτσι είναι αυτό. Αυτή η καχυποψία που υπάρχει, αυτά τα λάθη τα εύκολα που δημιουργούν κλίμα κατευθείαν και ένταση μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή εντάξει, προφανώς και θα γίνουν λάθη. Δηλαδή και οι ξένοι διαιτητές θα κάνουν κάποια λάθη. Είδαμε και εκεί να σηκώνεται, να κόβεται ο Πρίγιοβιτς που έφυγε τέτοιο τέτοιο offside που δεν υπήρχε. Προφανώς και λάθη θα γίνουν έτσι. Αλλά όταν γίνει ένα-δύο λάθη σε φάσεις που είναι αμφισβητούμενες, είναι φάσεις που δύσκολα διακρίνονται. Προφανώς και ο κάθε φιλάθλος το δικαιολογεί, αλλά όταν βλέπεις λάθη τόσο ξεκάθαρα και 2-3 μαζεμένα και σε συνεχόμενες φάσεις, εκεί μετά μπαίνει η καχυποψία. Ναι, τώρα δεν είναι τυχαίο ότι μετά από τρία ντέρμπι η πρώτη φορά που ακούμε κάποια γκρίνια είναι τώρα αυτό το πράγμα, η διαρροή που βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Μετά από τρία παιχνίδια φωτιά, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό μόνο το κάτι λέει. Και είναι αυτό που λες, ότι λάθη έγιναν. Κανείς δεν είπε ότι. Και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό δεν έγιναν λάθη, αλλά έγιναν λάθη και για δύο ομάδες όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Γιατί ποτέ δεν είπαμε ότι ο διαιτητής δεν πρέπει να κάνει ένα λάθος σε 90 λεπτά, έτσι. Προφανώς είναι. Και αυτός και οι βοηθοί να χάσουν κάποιες φάσεις. Αλλά δεν γίνεται να συμβαίνει συνεχώς με τα ίδια πρόσωπα, στις ίδιες ομάδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να δούμε τώρα και το άλλο το θέμα, το πολύ σημαντικό που έχει προκύψει από σήμερα. Δεν ξέρω αν το έχεις δει, ο πανηγυρισμός του Φορτούνη στον γκολ. Καλά, εμείς το είδαμε. Ήβρις προς τον κόσμο, να δούμε πόσο... Ο αθλητικός ο Κελές δεν το δίνει. Ακριβώς, να δούμε. Έχει το ενδιαφέρον του γι' αυτό, μετά τα όσα έγιναν με τον Πασχαλάκη πρόσφατα. Να δούμε τι θα συμβεί τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοίτα, με βάση την προϊστορία, το λογικό είναι ότι δεν το έχει δει. Με βάση την προστορία για αυτές τις ομάδες συγκεκριμένες. Γιατί για τον ΠΑΟΚ γενικά τα αντανακλαστικά είναι πολύ πιο γρήγορα για κάποιο λόγο. Τώρα, αν μετά από όλα αυτά θα τον καλέσει, θα είναι έκπληξη νομίζω. Γιατί ό,τι έχει ξαναγίνει. Αλλά δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό. Έχουμε δει έναν ολόκληρο χαμό, μια κινητοποίηση για τον Λουτσέσκου.
Έχουμε δει κάτι αντίστοιχο για τον Πασχαλάκη. Καλά, για τον Τσέσκο ειδικά είναι τρομακτικό το γεγονός ότι ουσιαστικά ζήτησαν και πίεσαν για να κληθεί ο τεχνικός του ΠΑΟΚ και κλήθηκε την ίδια μέρα. Οπότε εντάξει, περιμένουμε και τώρα να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό. Να δούμε, ναι, όντως έχει το ενδιαφέρον του. Τώρα είπαμε, τα είπαμε και πριν και με την Ελένη, έχει ρεπό ο ΠΑΟΚ έτσι μέχρι την Πέμπτη. Τρεις μέρες. Θα έχει αποδράσει, φαντάζομαι, για τους περισσότερους παίκτες. Θα βρουν ευκαιρία να ξεφύγουν λίγο με τις οικογένειές τους. Νομίζω ότι οι διεθνείς θα παρακαλούσαν να, όντως, να μην ναι. είχαν κληθεί. Αυτό το Nations League είναι εμπόδιο. Να σου πω κάτι, το σκέφτηκα αλήθεια. Από ό,τι έτσι και συζητήσεις που έχουμε κάνει και μιλώντας με ποδοσφαιριστές, ξέρουμε πολύ καλά όλοι μας ότι για αυτούς είναι κάτι διαφορετικό να παίζουν με την εθνική της ομάδα. Αλλά σε αυτή τη φάση και έτσι όπως τους βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, νομίζω ότι θα πρέπει να παρακαλάνε να μην παίξουν έστω. Εκτός αποστολής. Και ο Πρίγιοβιτς και ο Πέλκας, ναι. Ναι, ναι, ναι. Για τον Πασχαλάκη δηλαδή... το μεγαλύτερο ενδιαφέρον που είναι εντάξει, θα κάνει αν κληθεί να παίξει και όλα, θα κάνει και τεμπούντα, αλλά και γενικότερα η πρώτη φορά που θα πάει μετά και τα όσα είχαν προηγηθεί και με το Σκίμπε, τα θυμόμαστε όλοι τα περσινά, το ότι επιτέλους κλείθηκε νομίζω γι' αυτό εντάξει σημαίνει πολλά. Κοίτα, ναι, σίγουρα, απλά εμένα μου έχει κολλήσει η εικόνα του Πέλκα, το θεωρώ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πριν φύγει στην εθνική σε εκείνη την πρώτη διακοπή, πριν από ένα μήνα περίπου. Ο Πέλκας ήταν ο γνωστός Πέλκας με τις καλές του εμφανίσεις και γενικότερα την ενέργεια που έβγαζε μέσα στο γήπεδο και όλα αυτά. Ο Πέλκας όταν γύρισε την εθνική που έπαιξε και στα δύο παιχνίδια ήταν άλλος Πέλκας. Δεν έχει καταφέρει σε αυτόν ένα μήνα να πάρει ανάσα. Παίζει σε όλα τα παιχνίδια είτε είναι καλά είτε δεν είναι τόσο καλά γιατί πραγματικά ο ρόλος του είναι συγκεκριμένος και ακόμα και όταν δεν είναι καλά για να ο Πέλκας θα δίνει αυτά που περιμένεις. Και δεν ξέρω, πραγματικά πιστεύω ότι θα ήταν καλό έστω στο ένα το δύο παιχνίδι της Εθνικής να μην παίξει τώρα. Γιατί θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει ξανά τώρα σερί και μετά από την επόμενη Κυριακή με τον Άρη ξανά. Ουσιαστικά θα είναι χωρίς ανάσα, θα συνεχίσει για ακόμα ένα μήνα. Ναι, όντως. Και είναι και η πίεση και η ψυχολογική, αν θέλεις, και στο μυαλό η πίεση που υπάρχει για να διαχειριστείς όλες αυτές οι καταστάσεις, τις διαφορετικές που αλλάζουν από τη μία διοργάνωση στην άλλη, είναι η συγκέντρωση που πρέπει να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Όλα αυτά σίγουρα επηρεάζουν τον παίκτη. Είναι άνθρωποι, έτσι, δεν είναι ρομπότ, να μην το ξεχνάμε αυτό. Σίγουρα, σίγουρα. Και νομίζω ότι θέλω να υπάρχει και με τον Πρίγιοβιτς, γιατί ο Πρίγιοβιτς, ένα λόγο παραπάνω, δεν έχει κάνει προετοιμασία. Έτσι. Ναι, ο Πρίγιοβιτς ναι, ναι. Δεν, σημαντικό, πολύ. Δεν έχει βγάλει κανονική προετοιμασία. Κάποια στιγμή θα του βγει αυτό το πράγμα και θα πρέπει και αυτός να πάρει ανάσες πλέον από εδώ και πέρα. Εντάξει, υπάρχουν οι εναλλακτικές του Καρέλη και του ΑΚΠΟΜ. Αν και ακόμη ο Λουτσέσκου δεν έχει δείξει ότι τον έχουν κερδίσει και ότι είναι έτοιμοι να πάρουν αυτή τη θέση, τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια. Αλλά εντάξει, ο Πρίγιοβιτς είναι ο Πρίγιοβιτς, έτσι. Έτσι. Μπορεί σε ένα παιχνίδι να σου κάνει, να σου το φέρει στα πάνω κάτω. Είδαμε τι έγινε με την ΑΕΚ. Εντάξει, είναι ο Πρίγιοβιτς. Έτσι. Αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά και αυτός θα πρέπει να πάρει έτσι κάποιες ανάσες, γιατί είπαμε δεν έχει κάνει προετοιμασία και μιλάμε για ένα βαρύ κορμί που θέλει και διαφορετική διαχείριση. Έτσι. Τώρα στα πιο αγωνιστικά για μένα πραγματικά είναι μεγάλη έκπληξη το γεγονός ότι ο Μαουρίσιο βγάζει αυτή τη φρεσκάδα σε αυτή τη φάση. Ναι, το λέμε τα τελευταία τρία παιχνίδια. Εξαιρετικός ο Βραζιλιάνος. Νομίζω πραγματικά ότι αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία του, δηλαδή το διαχειρίζεται πολύ σωστά. Ανεβάζει τέμπο όποτε χρειάζεται μέσα στο παιχνίδι, διαχειρίζεται τις δυνάμεις του και βγάζει μια φρεσκάδα και μια ποιότητα που πλέον νομίζω ότι αρχίζουμε να βλέπουμε τον Μαουρίσιο, τον κανονικό που τον περιμέναμε και πιστεύω ότι έχει ακόμη πολλά να δώσει. Ο Μαουρίσιο στην καλή του μέρα τραβάει όλο τον ΠΑΟΚ. Ναι, είναι κάνει όλο το παιχνίδι, περνάει από τα πόδια του, έτσι, και αν έχει σωστές μεταβιβάσεις, σωστό έλεγχο του ρυθμού, βοηθάει και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Ναι. Και είναι και πολύ ωραίο το γκολ που βάζει σήμερα. Και δουλεμένο φάνηκε ξεκάθαρα. Ναι. Μιλάμε για μια πολύ ωραία κομπίνα. Φυσικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το κορέο. Πολύ σημαντικό για τον ίδιο και τον Κρέσπο το γκολ που βάζει. Έστω και που κοντράρει και η μπάλα, γιατί πραγματικά είναι οι δύο παίκτες που είναι σταθερά καλοί στα τελευταία παιχνίδια.
Και για αυτούς σίγουρα είναι σημαντικό, διότι ότι σκόραραν για τον Μαουρίσιο, είναι το πρώτο για φέτος. Σημαντικό και αυτό για να αρχίσει να γράφει έτσι και νούμερα στα γκολ. Είχε assist μόνο μέχρι τώρα. 2 assist του Μπέλκα και τα 2 γκολ είναι δικά του. Ναι. Ωραίες εκτελέσεις. Ο Πέλκας που γενικά στα τελευταία παιχνίδια δεν είχε και τόσο καλές εκτελέσεις στα στημένα. Ούτε σε corner, ούτε σε foul, είναι αλήθεια. Είχε παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο. Αλλά σήμερα με αυτές τις 2 assist που δίνει από corner, νομίζω εξηλαιώνεται και δείχνει ότι το έχει δουλέψει ίσως και έχει και αποτέλεσμα. Κοίτα, σήμερα το μοίρασαν πολύ, επειδή ήταν και πολλά τα φάουλ για την περιοχή και τα corner και τα στημένα γενικότερα για τον Πάοκ. Βιερίνια, Πέλκας και Μπίσεσβαρ τα μοίρασαν ουσιαστικά. Τους είδαμε πάρα πολλές φορές να αλλάζουν ο ένας με τον άλλον. Προς το τέλος μάλλον ο Μπίσεσβαρ ανέλαβε τις εκτελέσεις πριν βγει η αλλαγή. Το ψάξαν η αλήθεια λίγο να το φτιάξουν αυτό. Δεν τους βγήκε σε πρώτες περιπτώσεις, αλλά ναι, του Πέλκα αυτές οι δύο εκτελέσεις ήταν πολύ ωραίες και η πρώτη περίμενα μια κομπίνα που βρήκε πολύ ωραία τον Μαουρίς. Έχει βγάλει και ένα κόρνερ, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο ημίχρονο στο κάνει ο Βιερίνη την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ναι, τον βρήκε συστημένη κανονικά. Ναι, όντως. Πολύ ωραία εκτέλεση. Και εκείνη, εντάξει, ναι, ο Πέλκας το δουλεύει αυτό. Γενικότερα ο Πέλκας είναι ένα παιδί που δουλεύει. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πει πάρα πολλά γι' αυτόν, επειδή έχει ψηλό, επειδή είναι ο Πέλκας, τέλος πάντων, αλλά κανείς νομίζω δεν μπορεί να πει ότι δεν δουλεύει. Και αυτό φαίνεται, το έχει δείξει, γιατί προσθέτει συνέχεια στο παιχνίδι του πράγματα. Ναι, όχι, έχει τεράστια βελτίωση σε πολλούς τομείς και νομίζω και η σχέση του με τον Λουτσέσκου είναι καθοριστική για αυτή τη βελτίωση και για το ότι έχει βάλει το κεφάλι κάτω και προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς. Ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τους παίκτες που ο Λουτσέσκου τους εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Ναι, και, και έχει ένα ρόλο που είναι κλειδί για την ομάδα ουσιαστικά. Είναι ο συνδετικός κρίκος της μεσαίας γραμμής με την επίθεση. Οι περισσότερες μπάλες περνάνε τα πόδια του. Ξοδεύει πάρα πολύ ενέργεια. Ναι. Και γι' αυτό νομίζω ότι τελευταία του βγαίνει και αυτή η κούραση, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που σε κάθε αγώνα ξοδεύει πολύ ενέργεια, καταπίνει πολλά χιλιόμετρα. Γιατί προσπαθεί και να δημιουργήσει, όχι μόνο να εκτελέσει. Ναι, όντως. Αυτό το τελευταίο έτσι που νομίζω λίγο πρέπει να ξεκαθαρίσει για να ηρεμήσουν όλοι στον ΠΑΟΚ είναι για τον Βαρέλα. Να δούμε αύριο τι θα προκύψει από την κοιτάξη. Ναι, δεν φαίνεται κανένα να είναι κάτι σοβαρό. Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ και από τον ίδιο που είχε ένα θέμα με τη μέση του. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά σίγουρα επειδή ακολουθούν και παιχνίδια πάλι μετά με Άρη, με Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ θέλουν να πιστεύουν ότι όλα είναι καλά. Θέλω να το εισοδέψει στην εθνική του ομάδα. Αυτό θα το δούμε νομίζω από αύριο. Ναι. Αν θα είναι καλά και αν θα φύγει κι αυτός. Ωραία. Αυτά λοιπόν, αγάπη, ναι, νομίζω τα καλύψαμε όλα και από ρεπορτάζ και από άποψη ανάλυση και σχολιασμού. Να σου ευχηθώ και σε ένα καλή ξεκούραση, καλή εβδομάδα από αύριο. Επίσης, και καλό επίσης, βράδυ. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου για την νίκη του ΠΑΟΚ και για ό,τι υπήρχε και στο ρεπορτάζ. Ενώ να ενημερώσουμε και για την τεράστια νίκη της Paris Saint-Germain με 5-0 επί της Λιόν. Ο Εμπαπέ Βασίλη έβαλε 4 γκολ μέσα σε 13 λεπτά. Από το 61 μέχρι το 69 έκανε χατρίκ και στο 74 πέτυχε και το τέταρτο του γκολ. Μέσα σε 13 λεπτά έβαλε 4 γκολ λοιπόν ο Εμπαπέ. Στο 9 ο Νεϊμάρ είχε ανοίξει το σκορ για αυτό το Paris Saint-Germain Λιόν 5-0. Και η Παρί διατηρεί το απόλυτο νικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 9 στα 9 αυτό που έκανε στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μόνο με νίκες, νομίζω, δεν μπορεί να χάσει ούτε το φετινό πρωτάθλημα η Paris Saint-Germain. Το θέμα είναι τι θα κάνει στο Champions League, βέβαια. Ενώ νωρίτερα να θυμίσουμε για τελικά αποτελέσματα στην Ιταλία, Spal Inter 1-2. Νίκη τη Ίντερ. Είχε σοφαρίσει πάλι με τον Παλόσκι στο 72. Η Κάρντι στο 78 έκανε το 1-2. Έδωσε την νίκη στην Ίντερ που έφτασε στου 16 βαθμού και είναι στην τρίτη θέση πίσω από Νάπολη που έχει 18 στη δεύτερη θέση και Γιουβέντους που είναι στου 24, έχοντα το απόλυτο 8 στα 8 στην Ιταλική Σερία. Ενώ στην Ισπανία η Μπάρτσα έκανε την τέταρτη διαδοχική γκέλα τη στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. 1-1 στην έδρα τη Βαλένθια, στο Μεστάγια. Στο βέβαια είναι η αλήθεια πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ δύσκολη έδρα. Ισοφάρισε με γκολ του Μέση ενώ είχε βρεθεί πολύ νωρί πίσω στο σκορ. Αλλά δεν πάβει να είναι για τέταρτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Βασίλη, νομίζω θα πάμε σε ένα ακόμη break και θα επιστρέψουμε και με μπάσκετ. Χρωστάμε και στα μάτια μου ρελί για την νίκη του Άρη στο Λαύριο.
Πάμε όμως πρώτα στο break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο και στο post game. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 με την εκπομπή post game. Με Βασίλη Καβαδία μας στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Και θα καλησπερίσω, καλημερίσω ό,τι προτιμάει αμέσως τον Σταμάτη Μουρελή, τον οποίο τον αφήσαμε μετά μεσονύχτιο απόψε. Καλησπέρα, Σταμάτη. Καλησπέρα, Γιώργο, τι γίνεται. Μια χαρά, εσύ. Καλά, καλά, να, εδώ. Σε αφήσαμε λίγο, σε αργήσαμε λίγο, σε καθυστερήσαμε, ήταν τα του ΠΑΟΚ πριν. Ψάχνω να βρω εδώ πέρα κάνα βιντεάκι από τον αγώνα του Κόνορ Μακγκρέγκορ με τον Χαμπίμπ στο MMA. Την ήττα του Κόνορ Μακγκρέγκορ, έτσι. Έχασε, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει το ξύλο που έπεσε μετά. Ναι, όντως, εγώ κάτι πήρε και εμένα το μάτι μου. Χαμός έγινε, είναι κάτι μακρινά βέβαια, δηλαδή ψάχνω να πω κανένα καλύτερο, γιατί με το που τελείωσε το μάτσο ο Χαμπίμπ πέταξε, βγήκε έξω από το κλουβί και μπήκαν μέσα στο κλουβί κάτι δική του και άρχισαν να πλακώνουν με τον Μακγκρέγκορ και έγινε ένας χαμός γενικότερα, και δεν είναι αποφάσεις που τις βλέπεις συχνά και ειδικά σε τέτοια αθλήματα όπως είναι το MMA. Και ψάχνω εδώ και πολύ ώρα να βρω, δηλαδή, και δεν μπορώ, δηλαδή όλα τα ξέρεις μακρινά, δεν έχω κανένα φούντας, ας πούμε, καλό. Μάλιστα. Οπότε εντάξει, τώρα με πετύχατε, πετύχεις πρώτος αυτή την Εγώ πάντως πριν λίγο διάβαζα το θέμα σου για τα 1500 μάτς του Άρη. Ναι, έφτασε 1500 μάτς ο Άρης με το σημερινό, μια εντάξει πολύ μεγάλη επίδοση, μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν περισσότερα παιχνίδια, έτσι, και νομίζω ότι εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι και στατιστικολόγος να πω την αλήθεια, νομίζω ότι κανείς δεν το είχε υπόψη αυτό, μετά βγήκε και μέσω του ΕΣΑΚΕ βέβαια, ναι. Ότι είναι εντάξει, από ότι η σημερινή νίκη του Άρη αποκτά έτσι με ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν θες και σε μεσολογικό το γεγονός ότι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει το νούμερο 1500 παιχνίδι του. Έτσι. Και είπαμε σύνολο 941 νίκες και 559 ήττες, έτσι. Ναι. Εντάξει, εντυπωσιακός ομολογουμένος αριθμός, έτσι. Έχει την πλάση σχεδόν νίκες από ήττες. Ναι. Εντάξει, είναι τα παλιά χρόνια είχε καλά, πολύ καλά αποτελέσματα. Είχε κάποιες, εντάξει, την εποχή του Αυτοκράτορα βέβαια ήταν τα καλύτερα αποτελέσματα της όλη την ιστορία του. Τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Είναι ξέρεις, ούτε κρύο ούτε ζέστη, κάποιες χρονιές είναι καλές, κάποιες χρονιές είναι καλές. Σημασία έχει ότι έφτασε 1500 και αυτά κάνει και 2000 και 3 και 4 και 5 έτσι. η ομάδα του Άρη. Και εντάξει, ήταν όπως είπαμε και είχε μια ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω αν το ξέραν και οι παίχτες ίσως να δίναν το κάτι παραπάνω, αν και τα δώσαν όλα σήμερα, είναι η αλήθεια αυτό. Στο σημερινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που αυτό που ξεχώρισα εγώ ήταν η τραγική διετησία. Έτσι, πέρα από τον Άρη, πέρα από το Λαύριο, που δεν είχε καμία σχέση με την περσινή ομάδα σίγουρα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή δεν είχα εικόνα του αγώνα, παρακολούθησα το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Απόλλωνα εκείνη την ώρα. Καταρχήν και για την διετησία, γιατί όντως διάβασα πολλά παράπονα από πλευρά Άρη, αλλά και για το Λαύριο, επειδή πέρσι ήταν έτσι από τις σταθερά καλές ομάδες πρωταθλήματος, φέτος να το περιμένουμε χειρότερο. Κοίτα, ναι, σίγουρα θα είναι χειρότερο. Κοίτα, πέρσι το Λάβιο πέτυχε μια τρομερή συγκυρία να του βγουν σχεδόν και οι έξι ξένοι του. Mm-hmm. Και να του επίπεδο πολύ καλό, δηλαδή όχι να του βγουν, ας πούμε, να είναι ένας παίκτης του 6 και να πάει στο 7 ή ένας παίκτης του 5 να πάει στο 6. Ήρθαν παίκτες τους οποίους τους είχαμε, αγοράστηκαν μάλλον με την αξία τους το 5 και κάποιοι παίξαν για 9, κάποιοι παίξαν για 8, δηλαδή η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Το Λαύρο σίγουρα δεν έχει σχέση με την περσινή ομάδα σε καμία σε περίπτωση. Mm. Έτσι δεν είναι τόσο αθλητικό η περσινή ομάδα. Οι Αμερικανοί, όπως είδα τουλάχιστον σήμερα, δεν είναι στο επίπεδο των περσινών. Έτσι, και πιθανολογώ ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο Λαύρο, έτσι, άμα συνεχίσουν κάποιοι Αμερικανοί. Εντάξει, ο Χαραλαμπόπουλος και ο Μιλόσεβιτς που είναι παίκτες καλοί, και ο Χαραλαμπόπουλος ο νεαρός και ο Μιλόσεβιτς με την εμπειρία του, δεν νομίζω όμως που παρακρατήσουν το Λάβο σε ένα καλό επίπεδο. Γενικά το Λάβο θα έχει πρόβλημα, πιστεύω. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το είδα καλά σε σχέση με πέρσι. Μάλιστα. Έτσι, και νομίζω ότι αν η διετησία ήταν 50 αρίσια, ο Άρης θα παίρνει πιο εύκολα την νίκη από ότι το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι, ένας Άρης που ήταν καλό σήμερα, σε αρκετά λεπτά το αγώνα, έπαιξε κυρίως στα κρίσιμα σημεία, είχε τη συγκέντρωση που έπρεπε. Και μια συγκέντρωση που κράτησε παρά το, όπως είπαμε, την κακή διετησία. Γιατί σε μένα αυτό μένει σήμερα, ότι και οι τρεις ήταν κακοί οι διαιτητές. Δεν ήταν ένας κακός που έπαιρνε σφυρίγματα ή δύο.
και οι τρεις ήταν κακοί διαιτητές σήμερα. Μάλιστα. Έτσι, ήταν σφυρίγματα τα οποία πραγματικά νομίζω και πρέπει να το δει από τώρα το θέμα αυτό με τους διαιτητές και δει με τους συγκεκριμένους σημερινούς τους τρεις και ξέρω εγώ να ψάξει να δει κάποιους άλλους. Οι τρεις σήμερα δεν είναι για άλφανα επίπεδο. Δηλαδή αυτά που δίνανε κυρίως θα πω στο πρώτο ημίχρονο γιατί στο δεύτερο λίγο ισορροπήσαν την κατάσταση με τη λογική ότι δίναν και άσχημα στο Λαύριο και άσπρες μήματα. Αλλά στο πρώτο ημίχρονο ειδικά ήταν τραγική κατά σε βάρος του Άρη. Έτσι, Μάνος Τσάρου, Σταματόπουλος ήταν τρεις. Τι να πω, δηλαδή όσοι ήταν το παιχνίδι καταλαβαίνετε εδώ, κάτι φάουλ. Δεν βλέπω εγώ ότι το Λάβιο εκτέλεσε ας πούμε ξέρω 34 γκολές και ο Άρης είχε 21. Δεν το βλέπω αυτό εδώ το κομμάτι. Βλέπω τα σφυρίγματά του, δηλαδή είναι κάτι φάουλ απίθανα. Δώσαν τεχνική ποινή στον Αγγέλου αντιαθλητικά που εντάξει τα βλέπαν αυτοί. Γενικά έτσι ήταν πάρα πολύ κακή σημαία. Πάντως πώς θα καταφέρουμε ρε παιδί μου. Είμαστε τώρα εδώ στο post game αυτό το Σαββατοκύριακο. Χθες μιλάμε για το ρεπορτάζ μετά την ήττα του Άρη από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Στεκόμαστε αρκετή ώρα στο πέναλτι και καλώ στεκόμαστε. Αναγκαστικά στεκόμαστε γιατί είναι φάση που, αν μη τι άλλο, καθορίζει το αποτέλεσμα. Έτσι, επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα. Το πέναλτι που δεν σφυρίζει ο Κομίνης στον Ματέο Γκαρσία. Μιλάμε πριν για το ρεπορτάζ και το post-game τη νίκη του ΠΑΟΚ. Πολλά παράπονα εκεί, πολλέ αποφάσει ξεκάθαρε, λανθασμένε και από του επόπτε και από τον διαιτητή. Διαιτησία. Μιλάμε τώρα για το μπάσκετ. Κέρδισε ο Άρης. Πάλι διτσίκι, δηλαδή πώς θα καταφέρουμε εδώ στην Ελλάδα σε όλα τα θύματα οι διαιτητές να ξεχωρίζουν και πάντα να είναι αρνητικοί πρωταγωνιστές. Ξέρετε γιατί πιστεύω και το έχω ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η διαιτησία, η όλη δομή θεωρώ και όλη αυτή η προετοιμασία που γίνεται και όλη η λογική που έχουν οι διαιτητές στο μυαλό τους δεν είναι αυτή που πρέπει σε σχέση με αυτό το εξωτερικό. Σε εμάς όλο αυτό το οικοδόμημα, αν θέλεις, τη διαιτησία για μένα πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Είναι νοοτροπία λανθασμένη λες. Είναι νοοτροπία, είναι το γεγονός ότι δεν μαθαίνουν, δεν ξέρουν καλά το άθλημα για μένα. Έτσι αρκετοί δεν είναι θέμα μονοτροπίας. Δεν έχουν έτσι, παίξει ποτέ ώστε να μπουν λίγο και στο πνεύμα του παιχνιδιού ίσως. Έτσι, και όταν γενικά δεν υπάρχουν τιμωρίες, γιατί θεωρητικά ο διαιτητής είναι επάγγελμα. Έτσι δεν είναι χόμπι. Βέβαια. Δεν είναι κάποιο. Και πληρώνονται και καλά μάλιστα, έτσι. Έτσι. Όταν δεν υπάρχουν και τιμωρίες, γιατί εγώ αν δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, κάποιος μπορεί να με τιμωρήσει ανώτερος μου. Έτσι μπορεί να τη χάσω. Το ίδιο και εσύ και όλοι μας. Βέβαια. Όταν υπάρχουν και ιδιωτικές τιμωρίες, υπάρχουν κάποιες σιωπηλές τιμωρίες που σε βγάζουν εκτός για δύο αγωνιστικές, δεν διορθώνει την κατάσταση. Γι' αυτό ακούς, όπως σωστά, ότι στο ποδόσφαιρο αυτό, στο μπάσκετ αυτό, άμα πας άλλα αθλήματα το ίδιο. Δηλαδή γενικά η διαιτησία σε όλα τα αθλήματα θεωρώ ότι έχει ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Και αυτό έχει να κάνει από το πρώτο σκάλι του διαιτητή. Όπως είπε στην οτροπία, στο θέμα αν ξέρουν τελικά, μαθαίνουν καλά τους κανονισμούς. Έτσι, δηλαδή καμιά φορά συζητάω και ο διαιτητής μου μοιάζει σαν κάποιος που παίρνει δίπλωμα. Από αυτούς που παίρνουν δίπλωμα στην Ελλάδα δυστυχώς... Οι μισοί δεν ξέρουν όλοι καν. Ένα μπράβο, ένα 15% ξέρει τα πάντα, σήματα, ξέρω εγώ τα πάντα όλα. Και περνάει και κάνουν κάτι τις εξετάσεις. Ένα 65% δεν ξέρει τα σήματα. Και περνάει όπως περνάει και ένα ξέρω από τι είπα από μένα, ένα 25% δεν ξέρει καθόλου. Ναι. Έτσι, κάπως έτσι είναι η διαιτησία. Πρέπει να αλλάξει όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπεις εγώ σήμερα ο Άρης κέρδισε, αλλά τα παράπονα είναι παράπονα. Ο Αγγέλο ας πούμε. Ναι, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, έτσι. Όπως και ο ΠΑΟΚ νωρίτερα κέρδισε και δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν είναι με το αποτέλεσμα, σαφέστατα. Όταν βλέπεις κάποια λάθη της διαιτησίας, γιατί ξέρεις καμιά φορά αυτοί οι διαιτητές μπορούν να παίξουν τον Άρη κάποια άλλη ομάδα. Και να κέλουμε τα παράπονα. Δηλαδή, εγώ δεν το λέω γιατί παίξαν τον Άρη τόσο στραβά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω ότι δώσαν και κάποια συγχρήματα στο Λαύριο, τα οποία ήταν λίγο παράλογα. Αλλά αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο κυρίως, θα πω εγώ, και προς το τέλος του αγώνα πάλι, διότι τις φάσεις όπου καταφανές τα φάουλ σε πέδωση του Άρη δεν δόθηκαν και σε κρίσιμα σημεία στο τέλος της τέταρτης περίοδου, αυτό μου δείχνει εμένα ότι δεν είναι τόσο νοοτροπία όσο είναι ικανότητα. Δυστυχώς, θα πω εγώ. Έτσι δηλαδή πιστεύω ότι αν ήταν σε κάποια άλλη χώρα αυτοί οι διαιτητές θα τρώγανε ας πούμε 2-3 μήνες σαν υποδοχών. Ας το πω έτσι, σαν παράδειγμα, για να καταλαβαίνω εγώ τι με τιμωρία. Κάτι που δεν θα ισχύει, δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Νομίζω ότι το θετικό του Άρη σήμερα πέρα από την νίκη είναι αυτό, ότι κατάφερε παρά την εχθρική διαιτησία να κρατήσει συγκέντρωση,
να βρει ψυχή στα κρίσιμα σημεία και να πάρει την νίκη. Έτσι. Και την νίκη μετά προερχόμενος από μια βαριά ήττα και μια κάκιστη εμφάνιση με τον Προμηθέα, που σίγουρα επηρέασε την ψυχολογία της ομάδας, αλλά τουλάχιστον τους βγήκε σε καλό. Έτσι, γιατί συνήθως πάντα μετά από ήττες βαριές και κακές εμφανίσεις, οι επιλογές είναι ότι δεν θα πας σύρραμα, ή θα δείξεις άμεσα αντίδραση δυνατή, ή θα σε πάρει πολύ λόγο στην μπάλα και θα συνεχίσεις στον ίδιο ρυθμό. Έτσι, τουλάχιστον το θετικό επίσης είναι αυτό για τον Άρη, ότι έδειξε μια σωστή αντίδραση σήμερα. Ώστε να γυρίσει λίγο το κλίμα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και έδειξε ένα παιχνίδι το οποίο με βάση και το πρόγραμμα που έχει να παίξει ο Άρης, το παράδειγμα παίζει με τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδριο. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα του, οπότε ήταν μια νίκη η οποία κάνει και καλό στην ψυχολογία και στη βαθμολογία φυσικά. Και έδειξε καλά στοιχεία, δηλαδή στο κομμάτι διαιτησία, πώς αντιμετώπισαν οι παίχτες στη διαιτησία. Δεν χάσαν την ψυχραιμία τους, δεν χάσαν τον ρυθμό τους. Και ειδικά στο τέλος, όπου και εκεί πάλι η διαιτησία έκανε λίγο κάποια λάθος ρήγματα, αλλά βρήκαν τη λύση ακόμα και όταν το Λαύριο από το 58-65 προηγήθηκε 66-65 και ήταν, είχε την ψυχολογία μαζί του. Εκεί βρήκαν τη λύση και με τον Λάκη Τζόνς και με τον Βεργίνη και πέτυχαν τα κρίσιμα καλάθια για να πάρουν την νίκη. Εξαιρετικός βέβαια και ο Μαγκή, ο οποίος έκανε ένα follow στο 65-66, το έκανε 65-66-67 και ένα επιθετικό rebound που πήρε στο τέλος, που νομίζω ήταν και πολύ κρίσιμο, γιατί έδωσε στον Έρντ ευκαιρία να κάνει μια δεύτερη επίθεση, βολές και της Ομπέλ, ο οποίος έστειλε διάφορους στους τέσσερις. Γενικά νομίζω απάντηση είναι ικανοποιημένη αυτό το παιχνίδι, την εμφάνιση του Άρη. Ο Αγγέλο βέβαια στη δηλώση του δεν μίλησε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πώς εξηγείται αυτή η δήλωση, δεν είναι δήλωση ουσιαστικά. Σε απλά θυμήθηκε το παλιό τραγούδι του Χάρη Κλίν, το «Ουγκαγκαούγι και αγκαούγι γκαγκά». Τι ακριβώς θέλει να πει όμως με αυτό? Αυτό ήταν προφανώς ειρωνία προς διαιτητές. Έτσι, προφανώς και ήταν ειρωνία προς διαιτητές. Για την εικόνα, γιατί δεν ήθελε να πει κάτι για το ματς, γιατί αναγκαστικά θα μιλούσε διαιτησία. Ο Αγγέλου, με αυτά που γίνανε. Δηλαδή, πάρα πολλές φορές η κάμερα τον έπιασε να διαμαρτύρεται, να φωνάζει, να λέει τι δίνεται, είναι απίστευτα αυτά που δίνονται, δηλαδή τέτοιες εκφράσεις. Ναι. Οπότε λογικά θα μιλήσει για διαιτησία. Δεν θέλεις να μιλήσει για διαιτησία, και επειδή ο Αγγέλου έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο γενικότερα. Είναι αυτό που λέμε, πετάει ατάκες πάρα πολλές, όλες τις συνεντεύξεις τύπου, οι γενικές συνεντεύξεις του. Και τραβάει τα βλέμματα, ξέρεις. Σκέφτηκε αυτό να πει για να μην, ουσιαστικά για να μην μπει κάτι παραπάνω, έτσι, για διαιτησία. Δώσε ένα χιουμοριστικό, παύλα ειρωνικό, έτσι, τόνο, αν θέλει, στην όλη διαδικασία. Δεν ειρωνεύτηκε το Λαύριο, το οποίο ευχαρίστησε για την φιλοξενία. Ναι, όντως, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είχε με το Λαύριο, δηλαδή, ο Αγγέλου. Τα είχε με τους διαιτητές, έτσι, ξεκάθαρα. Δηλαδή, το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή σήμερα δεν ήταν το Λαύριο σαν Λαύριο, ήταν η διαιτησία. Έτσι. Και η φιλοξενία ήταν πολύ καλή, δηλαδή, και στο γήπεδο που μπήκαν φίλοι του Άρη εκεί στην πρώτη περίοδο, δεν κάνω λάθος, καμιά 30 άτομα. Ήταν σε μια γωνία, φωνάζαν, δεν συνέβη το παρά μικρό, έτσι, δηλαδή από θέμα φιλοξενίας, όσον αφορά και τον κόσμο. Εντάξει, τώρα ο Άρης κοιτάει το επόμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, το Σάββατο στο Αλεξάνδριο στις 6. Περιμένουν κόσμο στο γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο παιχνίδι με την Ίσνη που ήταν ντέρμπι, γιατί εντάξει, το πρώτο παιχνίδι με Δυναμό Τυφλίδας δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή ο Άρης με το είχε και 24 πόντους μες στη Γεωργία, δεν ήταν σημαντικό. Με την Ίσνη δεν είχε πάρα πολύ κόσμο και στο μεσοδιάστημα με το μάτς το σημερινό προέκυψε και είχε βγει και ανακοίνωση από τους οργανωμένους για κάποια θέματα του μπάσκετ. Οπότε τώρα στον Άρη περιμένουμε τον Παναθηναϊκό κόσμο, γιατί η ομάδα έκανε... Πάντως, αναφορικά με αυτό που είπες για τους οργανωμένους, είχαμε και δήλωση του Γουλιέλμου, διάβασα, έτσι, στην ΕΡΤ μίλησε. Μια δήλωση που ουσιαστικά εντάξει, και ο ίδιος θεωρεί δεν υπάρχει θέμα με τους οργανωμένους, ότι έλεγα πάνω τον Άρη, σέβεται τους οργανωμένους, θαυμάζει. Θεωρώ ότι ό,τι υπήρχε πλέον θα βρεθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έτσι θα καθίσουν ένα τραπέζι, θα τα πούν. Χωρίς να πάρει έκταση το θέμα. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Και αυτό που λέμε καμιά φορά, εντάξει, το προηγούμενο γνήμη την Ίσνη, το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άτομα στο πέταλο, δεν είχαν πανιά, σίγουρα έκανε αίσθηση. Αλλά αυτό που λένε και οι οργανωμένοι σε μια ανακοίνωση τους μέσα σε ένα ερώτημα, ότι τι σημασία έχει αν πήγαμε στο γήπεδο, σημασία έχει ότι παίζει ο Άρης. Δηλαδή,
το σημαντικό στην Ελευθερία πρέπει να είναι ο αγώνας του Άρη. Δεν πρέπει να είμαστε εμείς στο πέταλο ή όχι. Ναι. Έτσι. Αυτό ήταν το σημαντικό και συμφωνώ πολύ με την Άγκη σε αυτό το κομμάτι. Ότι το σημαντικό ρε παιδιά δεν είναι να είμαστε εμείς στο πέταλο. Το σημαντικό είναι να κερδίζει ο Άρης. Έτσι μπορεί να ήταν άλλη στη θέση μας. Κατάλαβες από αυτή την έννοια. Ναι, 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 κατάλαβα. Νομίζω ότι θα τα βρουν και οι πλευρές θα συζητήσουν αν υπάρχει πλέον κάτι. Και νομίζω ότι έχει πολύ κόσμο και το Σάββατο στο γήπεδο. Από όσο ξέρω, από όσο γνωρίζω, γιατί δεν έχει και ποδόσφαιρο, γιατί έχει διακοπή τώρα λόγω των εκλογών. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και μετά την νίκη σήμερα με τον Λάβρο. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία για τον κόσμο να βρεθεί στο Αλεξάνδρο, να στηρίξει την ομάδα και να την βοηθήσει και οικονομικά έτσι. Γιατί τέτοια παιχνίδια περιμένει η διοίκηση για να πάρει και χρήματα για να αποπληρώσει τις παλιές αμαρτίες. Έτσι, μην ξέρω. Μίλησε και για αυτές ο Γουλιέλμος, έτσι. Εντάξει. Οι παλιές αμαρτίες τρέχουν, δεν σταματάνε. Κάθε μέρα που περνάει πληροφόρος είναι μια μέρα που πρέπει να καλυφθεί ένα ποσό που άφησε ο κ. Λάσκαρης ως πρίκα, το πούμε έτσι όπως σας πείστε, το οποίο πρέπει να πληρώσει τώρα είναι η διοίκηση. Και είναι ένα θέμα, δηλαδή τέτοια παιχνίδια, τα ντέρμπι δηλαδή, το Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, είναι παιχνίδια που η διοίκηση περιμένει να γεμίσει το γήπεδο, να πάρει εισιτήρια, να πάρει χρήματα. Σαφώς. Έτσι, τα οποία θα πάρει στην τσέπη της, θα καλύψει διακανονισμούς, υποχρεώσεις, τρέχοντες υποχρεώσεις, έτσι, γιατί πρέπει να πληρώνονται πάλι, πρέπει να πληρώνουν τα γραφεία, όλα αυτά. Είναι ξέρεις, υποχρεώσεις οι οποίες τρέχουν. Και επειδή δεν υπάρχει ο μεγάλος χρηματοδότης, υπάρχει ας πούμε, όπως είπε ο κ. Γουλέλμος τουλάχιστον, κάποιοι άνθρωποι που το βοηθάνε, δεν υπάρχει πολύ μεγάλος χρηματοδότης. Τέτοια παιχνίδια είναι σημαντικά για να γεμίσει και το γήπεδο, να έρθει κόσμος, να πουλήσει διαρκείας, να πουλήσει προϊόντα από το ποτίκ, να μπουν χρήματα στα ταμεία έστω σε εκείνη τη μέρα, έτσι. Γιατί ναι. Εντάξει είμαστε Έλληνες. Και πάντα όταν πάμε στο γήπεδο θα πάμε και στην μπουτίκ να πάρουμε το άλλο. Θα πάμε άλλη μέρα. Εκείνη τη μέρα θα πάμε όντως, στο όντως. Μπουτίκ. Έτσι συμβαίνει. Οπότε ξέρεις, εκείνη τη μέρα είναι η μέρα που ο οργανισμός, σαν οργανισμός, πάντα η ομάδα είναι σε μια εγρήγορση γιατί σου λέει θα πουλήσω τα προϊόντα μου, θα πουλήσω τα εισιτήρια, θα κινηθεί λίγο το χρήμα. Αυτό περιμένουμε τώρα. Να το δούμε. Θυμίζω στις 6 το Σάββατο είναι το παιχνίδι στο Αλεξάνδριο. Ωραία. Έτσι. Οπότε και το επόμενο Σάββατο θα σε έχουμε εδώ στο Post Game να μας πεις για ό,τι έχει γίνει στο μάτς. Ωραία, Σταμάτη, να σε καληνυχτήσω. Καλή εβδομάδα να σου ευχηθώ και καλή ξεκούραση. Τα ξαναλέμε. Αυτά λοιπόν και από τον Σταμάτη Μουρελή για την σημερινή νίκη του Άρη στο Λαύριο με 73-70 με πολλά παράπονα για τη διετσία στην πρεμιέρα της Basket League και να δούμε και συνοπτικά τα αποτελέσματα που είχαμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Α1 στο μπάσκετ. Το Σάββατο, Κολοσσός Ρόδου Προμηθέας Πατρών 68-83, ΠΑΟ Κρέθυμνο 81-64, Παναθηναϊκός Ήφεσος Λίμνου 93-65, Περιστέρη ΑΕΚ 83-80 στην έκπληξη της αγωνιστικής, Περιστέρη νίκησε την ΑΕΚ στην επιστροφή του στα σαλόνια της Α1, Ολυμπιακός Φολαργός 88-78, Λαύριο Άρης 70-73 και Πανιόνιος Κιμή 89-93. I'll never compromise. This is my bell you're ringing. I've tried a thousand tries. Λοιπόν, μας μένει άλλο ένα μισάωρο σχεδόν στο σημερινό post-game. Είμαστε με ανοιχτές γραμμές. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-287-888 για οτιδήποτε θελήσετε να σχολιάσουμε παρέα, να συζητήσουμε παρέα για όλη την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Γενικότερα, πώς είδατε τα παιχνίδια, πώς είδατε τις ομάδες σας. Να κουβεντιάσουμε εδώ παρεούλα. Ξημέρωμα Δευτέρας πια. Έχουμε περάσει τα μεσάνυχτα Κυριακής. Εδώ στο Post Game, στο Λίμπερο 107,4, όπως θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο Κυριακή 10 με 1. Και πάνω που λέγαμε για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα νωρίτερα, λέγαμε για το ισπανικό και για την τέταρτη συνεχόμενη γκέλα της Μπαρτσελόνα, η οποία είναι στους 15 βαθμούς πλέον, ενώ πρώτη στο ισπανικό πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει πραγματικά με συναρπαστικό τρόπο. Πρώτη Σεβίλη λοιπόν με 16 βαθμούς. Ακολουθεί Ατλέτικο μαζί με την Μπαρτσελόνα στους 15 και η Ρεάλ είναι στους 14, όσους έχει και η Εσπανιόλ και η Αλαβές. Πραγματικά συναρπαστικό το ξεκίνημα στην Ισπανική Λα Λίγκα. Και αναμένεται στην πορεία φυσικά ακόμη πιο συναρπαστικό. Είμαστε ακόμη στην 8η αγωνιστική. Το ντέρμπι της ημέρας βέβαια σε ευρωπαϊκά επίπεδα ήταν στην Αγγλία, στο Anfield, εκεί όπου
Λίβερπουλ και Manchester City αναδείχθηκαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Είχαμε λευκή ισοπαλία. Με τον Μαχρές να σπαταλά τεράστια ευκαιρία στο 86. Αστόχησε, εκτέλεσε πέναλτι. Όχι απλά αστόχησε. Έστειλε την μπάλα στο γήπεδο της Everton, μπορεί να έφτασε. Με τόσο ύψος που της έδωσε ο Μαχρές. Πραγματικά τραγική εκτέλεση του πέναλτι. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να δώσει το διπλό στη Manchester City, που θα της έδινε και προβάδισμα στην κορυφή. Και πλέον ακόμη πιο συναρπαστική από τη La Liga είναι η Premier League, το αγγλικό πρωτάθλημα. Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή. Manchester City στους 20, Chelsea στους 20 και Liverpool στους 20. Chelsea νίκησε σήμερα με 0-3, πέρασε αέρα από την έδρα της Southampton. Και εκτός από αυτές τις τρεις που συγκατοικούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, ακολουθούν Arsenal και Tottenham στους 18. Μιλάμε για μια πεντάδα φωτιά λοιπόν. Bournemouth έχει 16 που έκανε μεγάλη νίκη χθες με 0-4 στην έδρα της Watford. Η Wolves έχει 15, United στους 13 όσους και η Watford. Με μεγάλη νίκη στην Αγγλία έκανε σήμερα και η Arsenal με 1-5 στην έδρα της Fulham. Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν σαφώς την σημερινή ημέρα. Ενώ διαβάζω για σχολιασμός του Παναγιώτη Βαρούχο καθιερωμένο στην Αθλητική Κυριακή. Στάθηκε αρκετά στο πέναλτι αυτό που δόθηκε στον ΠΑΟΚ, στο γκρέμισμα του Καρέλη από τον Χουάντερσον. Το ανέφερε, τόνισε ότι δεν δόθηκε το καθαρό αυτό πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Όπως λέγαμε νωρίτερα, άλλο ένα Σαββατοκύριακο, άλλη μια αγωνιστική που τα παράπονα για τη διαιτησία ήταν πολλά και διάφορα και σε διάφορα παιχνίδια και από διάφορες ομάδες. Εδώ οι δύο ομάδες της πόλης μας είχαν και οι δύο λόγους για να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται, και ο Άρης στη Νέα Σμύρνη με το πέναλτι, τη φάση εκείνη την επίμαχη που δεν δόθηκε στον Ματέο Γκαρσία, και ο ΠΑΟΚ σήμερα με αρκετές ανάποδες αποφάσεις που ξεσήκωσαν και τον κόσμο στην Τούμπα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω πώς μπορούν να περιοριστούν όλα αυτά τα λάθη, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το σκηνικό και να πάψουμε επιτέλους να ασχολούμαστε με την διαιτησία. Στα προηγούμενα ντέρμπι με τους ξένους διαιτητές είδαμε ότι αυτό δεν συνέβαινε, δεν είχε ασχοληθεί σχεδόν κανένας με τον τομέα της διαιτησίας. Σήμερα ασχολήθηκε ο Ολυμπιακός. Φαίνεται αυτό το γκολ που δέχτηκε από τον Μπακασέτα και του στέρισε το διπλό. Δεν άρεσε στους Ερυθρόλευκους, δεν άρεσε το σύμπολο αποτέλεσμα. Είπα να τα ρίξουν στον Δανό, τον Κριστόφερσεν. Αν και εντάξει, δεν είχε κάποια σοβαρά λάθη. Το σοβαρότερο λάθος στο μάτι ήταν μάλλον του Φετβαζίδη, χαμένη ευκαιρία εκεί στο 94. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να είχε πάρει το διπλό αν ευστοχούσε εκεί, αν τα λέω πιο προσεκτικός ο Φετβαζίδης. Το αποτέλεσμα πάντως αυτό σαφώς και βόλεψε τον ΠΑΟΚ. Κράτησε και τους δύο έτερους διεκδικητές του τίτλου στους τρεις βαθμούς κάτω από τον δικέφαλο του Βορρά, και ενώ τους έχει κερδίσει κιόλας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω μέχρι στιγμής έχει ξεκινήσει ιδανικά η σεζόν για την ομάδα του Λουτσέσκου. Για τον Άρη ήρθε αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα χθες στη Νέα Σμύρνη και αφήνει έτσι ίσως μια μεγαλύτερη πίκρα από πλευράς κεντρινόμαυρων, διότι δεν άξιζε την ήττα ο Άρης σε αυτό το παιχνίδι. Αδείξει στον εαυτό του, θα μπορούσε να έχει πάρει τουλάχιστον το βαθμό της οπαλίας. Δεν τον πήρε, τώρα ακολουθεί διακοπή. Ο Ρέρα θα μπορέσει να ενσωματώσει καλύτερα και παίκτες όπως ο Μαυράη που έπαιξε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Ο Σιώπης που ακόμη ψάχνει παιχνίδια να βρει ρυθμό. Ο Κωνσταντινίδης, ο Σόουζα, είδαμε επίσης να παίζουν για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Έχει ακόμη στοιχεία να βάλει στο παιχνίδι του ο Ισπανός τεχνικός. Η διακοπή σαφώς είναι ωφέλιμη και για τον ΠΑΟΚ του Ρασβάν Λουτσέσκου μετά από ένα δύσκολο επίπονο διάστημα με παιχνίδια υψηλής έντασης, παιχνίδια υψηλών απαιτήσεων. Τώρα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ανάσεις, όχι όλοι βέβαια, γιατί υπάρχουν αρκετοί διεθνείς στους ασπρόμαυρους που θα ταξιδέψουν για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Αλλά αν μη τι άλλο, η διακοπή βοηθάει για τους περισσότερους ώστε να καθαρίσει λίγο και το μυαλό, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έτσι να επανέλθουν πιο φρέσκοι και νοητικά και σαφώς και σωματικά μετά από δύο εβδομάδες, όπου από εδώ και πέρα όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο ντέρμπι του Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω Κυριακή 21 Οκτωβρίου στην επιστροφή στην αγωνιστική δράση, 7η αγωνιστική της Super League, Άρης ΠΑΟΚ, το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το πολύ μεγάλο ντέρμπι, με πλήρης κάλυψη σαφώς και εδώ από το Λίβερο 107,4. Να θυμίσουμε λίγο ξανά το βαθμολογικό πίνακα. ΠΑΟΚ και Ατρόμητος έχουν από 16 βαθμούς στην κορυφή. ΑΕΚ και Ολυμπιακός είναι στους 13, ακολουθούν σε τρίτη και τέταρτη θέση. Ο Άρης έχει 12, ο Παναθηναϊκός έχει 10. 8 ο Πανετολικός, 7 ο Πανιόνιος. Από 6 έχουν Ξάνθη και άλλοι που παίζουν αύριο στις 7 στα πηγάδια στο μάτσο που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League. ΠΑΣ Γιάννενα επίσης 6 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης στους 4. 3 η Λαμία, 3 ο Λεβαδιακός, 2 Όφη, κανέναν ο Απόλλωνος Σμύρνης, ο οποίος μετά από το χθεσινό πλέον μάτς στην Τούμπα
θα πάει σε προετοιμασία με τον Γιάννη Μαντζουράκη, ο οποίος έκανε το ντεμπούτ του στη τεχνική ηγεσία της ομάδας και θα πάρει σε προετοιμασία την ομάδα του για να μπορέσει να διορθώσει ό,τι μπορεί να αλλάξει μετά από αυτό το τραγικό ξεκίνημα με τις 6 ή 4 άριθμα μάτς. Ο Απόλλωνος Σμύρνης που έχει να παίξει συνέχεια με ΑΕΚ στη Ριζούπολη και με Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, ακόμη πιο δύσκολη συνέχεια για τον ουραγό της βαθμολογίας. Η διακοπή κάνει καλό στις ομάδες, δεν κάνει καλό στο κοινό βέβαια. Πάνω που Βασίλη είχαμε αρχίσει να φτιαχνόμαστε έτσι λίγο παραπάνω, να μπαίνουμε σε full ρυθμούς. Είχε και Ευρώπη και αυτά, και Champions League και Europa League και Derby και ωραία πραγματάκια. Ξεκίνησε και το μπάσκετ. Εντάξει, το μπάσκετ συνεχίζεται βέβαια, την άλλη εβδομάδα έχει και Derby μάλιστα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Παναθηναϊκός. Αλλά στο ποδόσφαιρο πάνω που είχαμε μπει έτσι για τα καλά σε full ρυθμούς, τώρα είναι, αφήνει έτσι μια ξενέρα αυτή η διακοπή για αυτό το νεοσύστατο το UEFA Nations League, σε τη νέα διοργάνωση του UEFA που ακόμη παραξενεύει πολλούς για τον τρόπο διεξαγωγής της, για το ποιο το νόημά της, τι να περιμένουμε να δούμε. Πιο πολύ με φιλικά μοιάζουν αυτά τα μάτς παρά με επίσημα, δεν έχουν και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον η αλήθεια, το είδαμε και από την πρώτη δόση που πήραμε τον προηγούμενο μήνα. Τώρα η Εθνική αντιμετωπίζει την Ουγγαρία εντός έδρας την Παρασκευή, την Τρίτη έχει και δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία να βρει κανείς έτσι και σε αυτό το Nations League. Υπάρχουν και ενδιαφέροντα παιχνίδια για να παρακολουθήσει κανείς. Αλλά εντάξει, σαφώς εβδομάδα χωρίς Champions League, χωρίς Europa League, χωρίς Derby και εδώ στο πρωτάθλημα, αλλά και στο εξωτερικό που είχαμε πει σπουδαία παιχνίδια και σήμερα και χθες και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Είναι αλλιώς. Έχει άλλη γεύση, άλλη νότα και θα περιμένουμε πώς και πώς να επαναρχίσουν οι υποχρεώσεις στα πρωταθλήματα και να ξαναμπούμε σε αυτούς τους full ρυθμούς και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στο πρόγραμμα που υπάρχει με την επιστροφή μας στην 7η αγωνιστική της Super League. Πέρα από το Derby Aris Park που είπαμε είναι Κυριακή 21 Οκτωβρίου σε 7 το απόγευμα, έχει και άλλα ενδιαφέροντα μάτς. Έχει Παναθηναϊκός Πανιόνιος, ΠΑΣ Γιάννενα Πανετολικός, Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ, ΑΕΛ Λαμία, Λεβαδιακός Ξάνθη, Όφι Ολυμπιακός και Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης. Να, ένα ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το οποίο είναι Δευτέρα και όλο αυτό θα κλείσει την 7η αγωνιστική. Θα το δει με μεγάλο ενδιαφέρον και ο Άρης. Πολύ περισσότερο που όλα συνηγορούν ότι στην πορεία του πρωταθλήματος αυτές οι δύο ομάδες θα είναι με τις οποίες θα μονομαχήσει για τις θέσεις της Ευρώπης. Εντάξει, αυτό βέβαια μένει να φανεί και στο γήπεδο, έτσι ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ο Αστέρας είχε ένα αρνητικό ξεκίνημα βαθμολογικά, διότι είχε μια σειρά πολύ δύσκολων αγώνων. Θα άρχισε να ανακάμπτει προφανώς. Χθες θα μπορούσε να έχει νικήσει τον Παναθηναϊκό αν δεν γινόταν να γίνει το πέναλτι στις καθυστερήσεις και δεν ισοφαριζόταν. Εντάξει, έχει στην πορεία πιο ευνοϊκό πρόγραμμα για να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει μετά και από την έξοδο στο Περιστέρι. Για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη ακολουθούν συνέχεια και με τα ντέρμπι. Έχει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό υποδέκτη στην Τούμπα. Ο Άρης θα πάει στο ΆΚΑ να παίξει με την ΑΕΚ, θα υποδεχτεί συνέχεια τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στο Περιστέρι να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο. Έχει ωραία παιχνίδια συνέχεια. Έχουν το ενδιαφέρον τους και σαφώς όλοι θα περιμένουν διακαώς να επαναρχίσει η Super League. Εμείς θα είμαστε σαφώς μαζί και πάλι το επόμενο Σάββατο, το επόμενο Σαββατοκύριακο, συγγνώμη, 10 με 1 το ραντεβού μας εδώ στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε Σαββατοκύριακο για το post-game. Δεν θα έχουμε βέβαια πολλά μάτς για να έχουμε post-game το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε μπάσκετ βέβαια, είπαμε τα ντέρμπι του Σαββάτου, ΑΕΚ ΠΑΟΚ και Άρης Παναθηναϊκός. Θα έχει και Nations League, θα βλέπουμε τι γίνεται στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Θα βλέπουμε και την προετοιμασία του ΠΑΟΚ και του Άρης, τι στάδιο θα βρίσκονται εν ώψη του ντέρμπι της πόλης. Είπαμε είναι δύο εβδομάδες τώρα που όλο το ενδιαφέρον θα είναι εκεί, όλη η αναμονή, η προσμονή θα είναι για εκείνο το παιχνίδι. Καλώς ή κακώς, εφόσον υπάρχει αυτή η διακοπή. Εντάξει, έχει μπάσκετ, έχει βόλεϊ, έχει πράγματα να δει. Έχει ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις την Τρίτη. Παίζει στην Άρα της Βενέτσια για το Basketball Champions League. Αύριο υπάρχει το Champions League στο βόλεϊ για τον Δικέφαλο του Βορρά. Έχει ενδιαφέροντα πράγματα. Σαφώς και είπαμε ότι η αναμονή όμως θα είναι μεγάλη για τον ντέρμπι της πόλης εδώ, το Άρης ΠΑΟΚ. Και στο φιλαθλό κοινό και στις ομάδες. Έτσι έχει η άλλη έγκλη, έχει το ξεχωριστό ενδιαφέρον του. Υπήρχε και το μάτσο του Κυπέλλου που συναντήθηκαν βέβαια για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια στην Τούμπα. Αλλά αλλιώς είναι τώρα αυτό το μάτσο πρωταθλήματος. Άλλο κίνητρο νομίζω. Πολύ μεγαλύτερο το ενδιαφέρον και για τους δύο. Αλλά φυσικά και για τον κόσμο. Έτσι, που σαφώς καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι άλλο το βαθμολογικό ενδιαφέρον σε εκείνο το μάτσο της πρεμιέρας του Κυπέλλου και άλλο αυτό που θα υπάρχει τώρα.
για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League, ειδικότερα έτσι όπως έχουν ξεκινήσει και οι δύο και από τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνει στο τέλος του και το απόψινο post-game. Από Βασίλη Καβάδια που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από Γιώργο Παναγιώτη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο βράδυ Κυριακής, καλό ξημέρωμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σας.